Γεια σου, καλώς ήρθες. Τι θεματάρα έχουμε. Σε επισκέπτομαι στο σπίτι. Έρχομαι σπίτι σου. Μου ανοίγεις την πόρτα, μπαίνω μέσα. Με κερνάς. Καφεδάκι, γλυκά, δεν ξέρω τι. Ή και μπύρες ή και κοψίδια και αυτά. Όμορφα πράγματα. Και τι κάνουμε. Ωραία, έρχομαι, σε επισκέφθηκα. Και τι γίνεται, απλά τα λέμε. Όχι, αγαπημένη μου, αγαπημένη μου. Θα κάνουμε πανέμορφα πράγματα. Λοιπόν, θα αναλύσουμε, θα μάθεις απίστευτα πράγματα. Αυτό που έχεις να κάνεις είναι να διαλέξεις ένα σπίτι. Είναι 5 εδώ πέρα. Και θα σου εξηγήσω τη διαδικασία και θα σου πω σιγά σιγά τι θα αποκαλύψουμε. Έτσι, γι' αυτό μείνε λοιπόν και μη φύγεις, γιατί θα κάνουμε πολύ όμορφα πράγματα. Είναι ένα άνοιγμα το οποίο γίνεται, είναι το θεωρώ πρωτοποριακό. Το θεωρώ πολύ ωραίο σαν ιδέα γενικότερα. Και φυσικά σε παγκόσμια αποκλειστικότητα. Λοιπόν, πάμε να δούμε τώρα. Εδώ έχουμε 5 κάρτες. Είναι υποτιθέμενα 5 σπίτια. Θα σου πω λίγο τις οδηγίες, γιατί χρειάζεται να ξέρεις 2-3 πραγματάκια και θα καταλάβεις πολλά. Λοιπόν, εννοείται επιλέγεις 1, 2, 3, 4, 5. Όμως, υπάρχουν και οι εξής επιλογές. Υπάρχει η επιλογή να επιλέξεις το πρώτο, ας πούμε, σπίτι ή το δεύτερο ή οτιδήποτε, αλλά να θέλεις να επιλέξεις και ένα δεύτερο σπίτι. Είναι ok. Αυτό, όταν επιλέξεις όμως ένα σπίτι και μείνεις μόνο στο ένα σπίτι, μόνο στη μία επιλογή, σημαίνει ότι είσαι ένας άνθρωπος ο οποίος του αρέσουν οι ρίζες, αγαπάει πολύ το σπίτι του, την ασφάλειά του, νιώθει πάρα πολύ άνετα εκεί, πάρα πολύ καλά και δεν είναι τόσο πολύ στο να βγει έξω στον κόσμο. Αν επιλέξεις δηλαδή αυτό και λες, ωραία, σε επιλέξω και αυτό εδώ, τότε σημαίνει ότι είσαι ένας άνθρωπος ο οποίος, ναι, σου αρέσει πολύ το σπίτι σου, αλλά θέλεις να επικοινωνείς και με άλλους ανθρώπους, να πηγαίνεις κι αλλού δηλαδή, έτσι. Μπορεί να είναι ο σύντροφός σου, ο αγαπημένος σου, η φίλη σου, ο συγγενής σου, η μάνα σου, ο πατέρα κτλ. Που εννοείται σημαίνει στο δικό σου σπίτι και πηγαίνεις και σε κάποιο άλλο. Εάν επιλέξεις τρίτο σπίτι, τότε σημαίνει ότι εσύ ενεργειακά, ας το πούμε, συναισθηματικά και νοητικά θα έλεγα, και ψυχικά κιόλα, θα τα βάλω όλα, ναι, χωρίζεσαι όσο αναφορά, μάλλον όχι χωρίζεσαι, διασπάσαι και σε υπόλοιπες επιλογές. Δεν είναι κακό. Δηλαδή, τι θέλω να σου πω με αυτό. Ότι σου αρέσει να πηγαίνεις και σε άλλα σπίτια. Μπορεί να υπάρχει ένα σπίτι στο οποίο να είναι ο γάμος σου ή και το στεφάνι σου, αλλά να πηγαίνεις και σε ένα άλλο σπίτι, στο οποίο εκεί είναι ο ερωτάς σου, ας το πούμε, έτσι. Λοιπόν, αν τώρα επιλέξεις να πηγαίνεις, δηλαδή σου αρέσει αυτό, αλλά λες, ρε παιδί μου, θέλω και αυτό, θέλω και αυτό, θέλω και αυτό, 4 σπίτια ή και 5 σπίτια, τότε είσαι ένας άνθρωπος ο οποίος δεν σου αρέσει να μένεις πολύ σπίτι. Υπάρχουν τέτοιοι άνθρωποι όπου σου λέει πάλι σπίτι, δεν μου αρέσει να μένω σπίτι, θέλω να είμαι συνέχεια έξω. Και απλά το σπίτι σου είναι ο χώρος στον οποίο θα πας, θα κοιμηθείς, θα φας, θα ξεκουραστείς λιγάκι και τσουπ πάλι θα βγεις έξω. Υπάρχουν τέτοιοι άνθρωποι, έτσι. Δεν κάνουμε κριτική εδώ. Ο κάθε άνθρωπος είναι με ό,τι πραγματικά γουστάρει και θέλει. Τώρα, υπάρχει και μια άλλη επιλογή, όπου μπορεί να μην σου αρέσει κανένα σπίτι. Εσύ είσαι τότε μια πολύ ιδιαίτερη περίπτωση, ένας πολύ ιδιαίτερος άνθρωπος, όπου είσαι αναζητητής, αναζητήτρια. Αναζητάς στη ζωή σου πράγματα. Τώρα, το τι αναζητά ο καθένας είναι δικό του θέμα, αλλά αναζητάς πράγματα. Γι' αυτό και δεν θέλεις να επιλέξεις ένα σπίτι, δεν θες να ανήκεις κάπου. Θέλεις να. Μπορεί να θες να ζήσεις, ξέρω εγώ, σε communities που λένε, δηλαδή σε κλειστές κοινωνίες, όχι κλειστές, σε κοινόβια, ας πούμε, ή να ζεις, ξέρω εγώ, ελεύθερα, ή να μην θέλεις να έχεις ρίζα, να θέλεις να κινείσαι, να θέλεις να κάνεις ταξίδια, να προχωράς, να κάνεις, να μην είσαι σε ένα σημείο, έτσι. Έχετε υπόψη αυτό. Δεν είναι κακό. Προς Θεού, δεν είναι κακό. Τώρα, αν δεν έχεις θέση να επιλέξεις κανένα από αυτά τα σπίτια, μπορείς όμως να ακούσεις όλα τα σπίτια και από εκεί να πάρεις τις κάρτες και τις αναλύσεις που θα κάνω εγώ και που σου αρέσουν. Εντάξει. Εννοείται ότι μπορείς να ξαναγυρίσεις το βιντεάκι λίγο πίσω, να ακούσεις αυτά που είπα σαν οδηγίες, για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε και να κάνουμε την ανάλυση. Ανοίγεις λοιπόν εσύ το σπίτι σου τώρα, πολύ ωραία, πολύ καλά, και έρχομαι εγώ, σε επισκέπτομαι, φέρνω τις κάρτες μου. Και κάνουμε άνοιγμα. Και τι θα μας βγάλει, κύριε παιδιά? Μείνε για να δεις. Λοιπόν, εγώ τις μαζεύω αυτές τις κάρτες. Μάλλον να κάνω το εξής. Περιμένετε, γιατί μου ήρθε φλασιά, δεν ξέρω γιατί. Δείτε τι πω κοντά. Αυτή είναι η πρώτη κάρτα, αν σ' αρέσει. Αυτή είναι η δεύτερη κάρτα, που είναι σαν πολυκατοικία. Αυτή είναι η τρίτη κάρτα.
Αυτή είναι η τέταρτη κάρτα. Πανέμορφο κόκκινο σπιτάκι. Και αυτή είναι η πέμπτη κάρτα σπιτιού. Οπότε μπορείς να κάνεις επιλογές σου. Είπαμε, αν δεν σε αρέσει καμία, τότε θα δεις όλες τις αναλύσεις και θα κρατήσεις αυτό το οποίο εσένα σου αρέσει. Εντάξει, και ξεκινάμε λοιπόν και θα πάμε να κάνουμε εδώ τώρα με πανέμορφες κάρτες τις αναλύσεις μας. Ετοιμάσου. Να δούμε πράγματα. Σε επισκέπτομαι εγώ, παίρνω τα πράγματά μου τώρα εδώ, ετοιμάζομαι. Είμαι στο δικό μου το σπίτι. Έτσι, ετοιμάζομαι τώρα και έρχομαι να επισκεφτώ αυτό το σπίτι. Την πρώτη επιλογή. Ωραία λοιπόν. Παίρνω τα πραγματάκια μου, παίρνω και εγώ το κατητίζουμε έτσι, κάποιο ποτό, κάποιο γλυκό, δεν θα έρθω με άδεια χέρια, δεν πάω ποτέ με άδεια χέρια. Ούτως ή άλλως έχω και τις κάρτες μου. Και για να δούμε ρε παιδί μου τι θα δούμε τώρα. Για κάτσε περίμενε, έχει να γίνει εδώ πανικός τώρα. Και επιλέγω. Για να δούμε το κεντρικό. Αχα. Το κεντρικό πρόσωπο, το κεντρικό σημείο. Κάτσε να τη βάλω λίγο στην άκρη εδώ. Έχουμε ένα 5, εδώ έχουμε το 5 μπαστούνι. 5 μπαστούνι σημαίνει ότι με υποδέχεσαι και μου λες, βρε Ακάζ μου, βοήθησέ με γιατί ξέρω τι γίνεται στη ζωή. Βρίσκομαι σε μια διελκυνστίδα, να σου το πω έτσι. Βρίσκομαι, τραβάει ο ένας, τραβάει ο άλλος. Ό,τι σημαίνει αυτό για σένα, έτσι. Η σχέση σου είναι, η κάτοικη μέσα στο σπίτι σου είναι. Μπορεί να είναι και το ίδιο το σπίτι. Εντάξει, θα δείτε, θα κάνουμε παλάβα πράγματα. Οπότε έρχεσαι και μου λες ότι κοίταξε να δεις, είμαι μπερδεμένος, μπερδεμένη. Κάπου νιώθω ότι υπάρχει ένα, παρόλο που είμαι στο σπίτι μου, νιώθω ότι δεν στέκομαι κάπου καλά. Κάτι υπάρχει, κάτι γίνεται. Και έρχομαι λοιπόν εγώ και σου λέω, okay, εντάξει ρε παιδί μου, για να αρχίσουμε να βλέπουμε κάποια πράγματα. Για να πάρουμε την άκρη του σπιτιού, η οποία είναι ο άσος κούπα. Αυτό είναι πολύ καλό. Και σου λέω, κοίταξε να δεις, μην πολύ ανησυχείς, διότι το σπίτι σου εδώ αρχίζει και σου αποκαλύπτει και σου μιλάει και οι άνθρωποι βέβαια μέσα, γιατί εδώ δείχνει και ανθρώπους, έτσι, και δύο ανθρώπους οι οποίοι βρίσκονται σε ένταση. Ο άσος κούπα σημαίνει είχε γίνει στο παρελθόν, γιατί εδώ θα δούμε είναι στο παρελθόν, ξεκίνησαν όλα όμορφα, όλα ωραία, υπήρχε αγάπη, νέα ξεκινήματα, ναι, πολύ αυτά, υπήρχε και ερωτισμός και συνέστημα και καλό κρεβάτι που λένε και όλα όμορφα και όλα ωραία. Και κάπου όλα αυτά αβρεσιακά μου λίγο έχουν εμπερδευτεί τα πράγματα και βγαίνει μια βασίλισσα εδώ πέρα, μια βασίλισσα μπαστούνι και εδώ. Για δες εδώ πέρα τώρα την ιστορία, ενώ όλα ξεκίνησαν όμορφα, κάπου μπερδεύτηκαν και υπάρχει και μια βασίλισσα εδώ, πως είσαι εσύ η βασίλισσα του σπιτιού. Είσαι εσύ η δύναμη, είσαι εσύ το κεντρικό πρόσωπο μέσα στο σπίτι. Όπως και να το κάνουμε στα περισσότερα σπίτια. Παρόλο που ο άντρας υποτίθεται θεωρείται ο αρχηγός, στην ουσία κουμάντο κάνουν οι γυναίκες. Και εδώ υπάρχει μια βασίλισσα πολύ δυνατή. Με πολύ δυνατή ενέργεια, πολύ ένστικτο, πολύ διέστηση και βεβαίως εννοείται ότι έχει πάρα πολύ δύναμη και δεν θα μασίσει. Δεν μασάει. Αυτή εδώ δεν μασάει. Σαν να μου λέει Ακάζ, κοίταξε να δεις. Ωραία, μπράβο, καλά τα λες, αλλά κοίταξε να δεις, εγώ δεν θα μασίσω και θα σου πω όμορφα και σταράτα, τι συμβαίνει και τι γίνεται, εντάξει. Και πίνουμε και τρώμε και τα λοιπά. Για πάμε να δούμε, γιατί εδώ χτίζουμε τώρα, έτσι, χτίζουμε τις γωνίες, παιδιά. Πάμε στο επόμενο. Αυτή είναι πολύ καλή κάρτα. Λοιπόν, είναι η κάρτα της νίκης. Είναι το 6, είναι το 6 μπαστούνι. Και είναι καλό γιατί έχει πέσει σε μια καλή, θα σου πω, γιατί έχει πέσει σε μια πολύ καλή περίπτωση, σε μια πολύ καλή τοποθέτηση, συγγνώμη. Και το 6 μπαστούνι σημαίνει σχέσεις, νίκη, πηγαίνω σε νίκη, καταφέρνω πράγματα, τα κατάφερα. Αυτό το σπίτι είναι ένα σπίτι το οποίο έχει βιώσει, έχει γευτεί πολλές νίκες, ό,τι μπορεί να σημαίνει αυτό για τον καθένα. Ενεργειακές νίκες. Τι σημαίνει ενεργειακή νίκη? Σημαίνει πώς ρε παιδί μου είναι όταν πανηγυρίζουμε και έχουμε ενέργεια και δύναμη. Δεν ξέρω αν έχετε πάει γήπεδο έτσι και υπάρχει μια, ο λαός εκεί, όλο αυτός οι θεατές, πώς το λένε, οι φίλαθλοι που φωνάζουν και φωνάζουν την ομάδα και μας συνεπέρνει και είμαστε όλοι ένα και όλοι μαζί και η δύναμη και οι φωνές και τα ζητούμε. Αυτό είναι η νίκη, είναι η ενεργειακή νίκη, είναι όταν αισθανόμαστε πάρα πολύ δυνατοί δυνατές. Και βεβαίως δεν είναι τυχαίο ότι έχει πέσει ακριβώς σε αυτή τη στήλη που δείχνει τη γυναίκα τη δυνατή, η οποία ξέρει να διεκδικεί και να παίρνει αυτό το οποίο θέλει. Ωραία.
Για πάμε τώρα να πάμε στην επόμενη άκρη, διότι φτιάχνουμε τα πλαίσια μας και εδώ είναι η οικογένεια. Μάλιστα. Εδώ λοιπόν έχουμε μια οικογένεια. Μπαίνω στο σπίτι λοιπόν και αυτό το οποίο καταλαβαίνω ότι υπάρχει μια οικογένεια εδώ πέρα, έτσι. Η οικογένεια βέβαια δεν θέλω να τη βάλω σε στενά πλαίσια. Η οικογένεια μπορεί να σημαίνει είμαι εγώ, δηλαδή έχω κάνει οικογένεια, λείπουν τα παιδιά μου, έχουν φύγει, αλλά έχω ξέρω το ζωάκι μου, έτσι. Ή έχω δύο ζωάκια, ή φροντίζω εκείνο, ή φροντίζω το παπαγαλάκι μου, ή έχω στην αυλή μου δύο αυτό, ή έχω κοτούλες, οτιδήποτε, έτσι. Οι υιοθεσίες, τα πάντα μετράνε εδώ. Μπορεί να είναι ότι φιλοξενώ την ανιψιά μου, έτσι, για ένα διάστημα. Είναι και αυτό οικογένεια, έτσι. Γι' αυτό σκεφτείτε και λίγο πιο ευρέως όσον αφορά την οικογένεια, αλλά έχει να κάνει με την οικογένεια, την ευτυχία, τη χαρά. Εδώ λοιπόν τι σημαίνει. Εδώ σημαίνει, πρόσεξε να δεις τώρα πώς όλα συνδυάζονται. Και όλα έρχονται με έναν όμορφο τρόπο να δέσουν, γιατί αυτό το σπίτι αρχίζει και σου αποκαλύπτει και μιλάει το σπίτι, έτσι. Και σου λέει λοιπόν σε αυτό το σπίτι εδώ ότι υπήρχαν όμορφες χαρούμενες στιγμές με πολύ αγάπη και πάθος και κατανόηση. Αυτή τη στιγμή όμως υπάρχει αρκετή ένταση, υπάρχει η βασίλισσα του σπιτιού, η αρχόντισσα, πολύ δυνατή, πολύ καπάτσα γυναίκα, με πολλή ενέργεια, έχουν έρθει νίκες σε αυτό το σπίτι και υπάρχει και οικογένεια σε αυτό το σπίτι. Ή υπήρξε οικογένεια, έτσι, δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχει, δεν υφίσταται, υπήρξε οικογένεια η οποία, πώς το λένε, έρχεται, αγάπη, μωρά, γεννήσεις, έχει γευτεί αυτό το σπίτι, πολύ ομορφιά, αυτό μου λέει εδώ. Πάμε τώρα να δούμε και εδώ τώρα έχουμε φτιάξει τις τέσσερις γωνίες του σπιτιού, έτσι. Εδώ τώρα δεν ξέρω αν είναι το σαλονάκι που κάθεται η κυρία και της αρέσει. Εδώ μπορεί να είναι το κρεβατοκάμαρα που γιατί πέφτει εδώ πέρα μαζί ας το πούμε κάπου προς αυτό το μέρος. Για πάμε να τα δούμε τώρα τα υπόλοιπα για να αρχίσουμε να βγάζουμε εδώ. Εδώ λοιπόν τώρα σε αυτή τη στήλη που δείχνει και το παρελθόν έχει βγει ο κόσμος. Ο κόσμος είναι μια καλή κάρτα, δεν είναι άσχημη κάρτα. Δηλώνει όμως ότι υπάρχουν και ολοκληρώσεις, κάτι ολοκληρώνεται, μάλλον κάτι πρέπει να ολοκληρωθεί για να προχωρήσει και σημαίνει ότι έρχεται η επιτυχία εφόσον εσύ μάλλον είχες επιτυχία σε κάποια πράγματα, αρκετές επιτυχίες είχε γευτεί αυτό το σπίτι, σημαίνει όμως και μαθήματα. Ο χρόνος είναι αυτός ο οποίος λειτουργήσε υπέρ σου. Για να δούμε και την επόμενη στήλη η οποία είναι το 3 κούπα. Μάλιστα, το 3 κούπα, μια πολύ ιδιαίτερη κάρτα. Το 3 κούπα έχει πολλές έννοιες και πέφτει σε αυτό εδώ πέρα. Και δεν είναι τυχαίο, γιατί εδώ είναι σαν μια γέφυρα. Θέλω να δεις αυτό, αυτό και αυτό εδώ πέρα. Λοιπόν, εδώ υπάρχει το μπέρδεμα και εδώ υπάρχει το 3 κούπα. Το 3 κούπα μπορεί να σημαίνει πολλά πράγματα. Μπορεί να σημαίνει χαρά. Μπορεί να σημαίνει φίλοι, φίλες που έρχονται και χαιρόμαστε. Μπορεί όμως να σημαίνει και τρίτο πρόσωπο σε κάποιες περιπτώσεις, έτσι. Και κυρίως μπορεί να είναι φιλικού γένους. Μήπως εσύ νιώθεις τώρα ότι κάπου υπάρχει... Ξέρεις, το τρίτο πρόσωπο δεν σημαίνει ότι πρέπει να έχει γίνει, να έχει προχωρήσει. Μπορεί να είναι και στη σκέψη, έτσι. Ενός ανθρώπου, ας το πούμε. Ή μπορεί να το σκέφτεται, να μην το έχει ακόμα. Λέω τώρα, απλά λέω, το βάζω σαν πρόπτικη. Μπορεί να ισχύει, μπορεί να μην ισχύει. Οκ, γι' αυτό είπαμε, κρατάμε αυτά τα οποία θέλουμε. Αλλά... Το πρώτο που είναι ισχύ που είπα είναι η χαρά. Η χαρά που πρέπει αυτό το σπίτι λοιπόν να χαρεί, να ξαναβρει τη χαρά του ίσως. Χρειάζεσαι λίγο χαρά. Να έρθει σπιτικό, να πιούμε, να περάσουμε όμορφα, όπως έχω έρθει εγώ τώρα και τα λέμε και σου λέω κάποια πράγματα και σου λέω ότι κοίταξε να δεις για να βγεις από αυτό το μπέρδεμα ή τους τσακωμούς που μπορείς να έχεις με τον σύντροφό σου ή την σύντροφό σου. Μήπως χρειάζεται λίγο και χαρά ρε παιδί μου να τα βρείτε. Εδώ βέβαια σημαίνει και σε ένα άλλο επίπεδο και ερωτικό στοιχείο και ερωτισμός, έτσι. Σημαίνει λίγο να βρείτε και το χαμένο ερωτισμό τώρα πώς θα το βρεις. Πρέπει λίγο να ηρεμήσεις από αυτό εδώ το αυταρχικό και να χαλαρώσεις και να γίνεις έτσι. Δηλαδή, αφορά κυρίως και τις γυναίκες, αλλά αν είσαι άντρας, σημαίνει ότι και η γυναίκα σου πρέπει να γίνει λίγο έτσι. Δηλαδή, από αυτό το όμορφο, πολύ όμορφη γυναίκα, έτσι, πάρα πολύ όμορφη γυναίκα, πολύ φινετσάτη, πολύ όμορφη, πολύ προσεγμένη, κοίταξε να δεις τα ρούχα της, όλα αυτά, αλλά πρέπει να γίνει και λίγο να γδυθεί που λένε ρε παιδί μου, να ανέβει λίγο και το, να μπει λίγο έτσι και να περάσουμε ωραία, να πιούμε δηλαδή, να χαλαρώσουμε και μετά να γίνει και λίγο τζερτζελές που λένε. Okay. Όλα είναι μέσα στη ζωή, έτσι γίνεται. Τώρα, εδώ βέβαια σημαίνει και φίλοι και να περάσουμε καλά,
Μπορεί, εγώ λέω, μπορεί να υπάρξει και ένα, ίσως να υπήρξε ή να υπάρχει και ένα τρίτο πρόσωπο το οποίο τσουπ αρχίζει εσένα και σε ζορίζει εδώ. Όμως, εδώ να γνωρίζεις, γιατί έχει βγει ο τροχός της τύχης, είναι μια από τις πολύ καλές κάρτες, τα πράγματα αλλάζουν. Θέλει να σου πει λοιπόν το ίδιο το σπίτι, ότι κοίταξε να δεις, υπάρχει και τύχη και ότι όλα αλλάζουν. Από εκεί που ήταν έτσι, ξαφνικά τα πράγματα έρχονται πιο διαφορετικά. Αλλά εδώ όμως δείχνει ένα συντονισμό πολύ καλό. Κούπα, τροχός της τύχης και το έξι μπαστούνι δείχνει αρκετή αλλαγή της τύχης και αρκετή προσπάθεια και δυναμική και αλλαγή να έρθουν όμορφα πράγματα. Και για να πάμε στο τελευταίο μας κομμάτι, το οποίο είναι μάλιστα. Λοιπόν, δεν είναι τυχαίο λοιπόν που το είπα και το προηγουμένο, ότι μπορεί, λέω, μπορεί να υπάρχει και κάποιο πρόσωπο, το οποίο τώρα, να το πω σε εξής, αν είσαι άντρας, μπορεί να είσαι εσύ μέσα στο σπίτι και να σε ενδιαφέρει πέρα από τη γυναίκα σου και μια άλλη γυναίκα. Μπορεί να το έχει προχωρήσει, μπορεί να είναι στο μυαλό σου, στην καρδιά σου, στη φαντασία σου, να φαντασιώνεσαι το βράδυ ότι κάνεις πράγματα ή και να αρχίσει να το προχωράς κτλ. Εδώ τώρα όμως, επειδή έχουμε 5 μπαστούνι και ένα άλλο πεντάρι εδώ, το οποίο είναι το 5 ξυφών, τα πράγματα είναι μπλεγμένα αυτή τη στιγμή. Όντως υπάρχει μία ένταση. Το σπίτι λοιπόν ανακοινώνει και λέει ότι κοίταξε να δεις, υπάρχει εδώ στους ένικους, ας το πούμε έτσι, μία ένταση μεταξύ τους και μία διαμάχη. Η γραμμή κάτω, αυτή εδώ που σημαίνει και είναι και η γραμμή, ας το πούμε έτσι, που έρχονται στα πόδια μας, που διασταρώνει στα πόδια μας και πρέπει να το αντιμετωπίσουμε, είναι ότι η οικογένεια έχει τσακωθεί και μία γυναίκα είναι έτοιμη κιόλας ή να φύγει ή να διώξει κάποιον. Αν είσαι άντρας μπορεί η γυναίκα να σε διώχνει, αν είσαι γυναίκα μπορεί να διώχνεις κάποιον άντρα ή θέλεις εσύ να φύγεις αν είσαι γυναίκα από το σπίτι. Αυτά λέω εγώ εδώ. Λοιπόν, γιατί κοιτάς προς τα έξω. Και η αιτία μπορεί να είναι αυτό εδώ πέρα. Εδώ μπορεί να σημαίνει ότι στη ζωή μας πετύχαμε τόσα πράγματα και νικήσαμε. Κάναμε τόσες προσπάθειες, τόση διαδικασία, τόσο κόπο, ώστε τώρα αυτή τη στιγμή να τσακωνόμαστε, διότι κάπου υπάρχει κάτι, ξέρετε, δεν μπορεί να μην υπάρχει και ακριβώς τρίτο πρόσωπο, για να μην σας βάζω τώρα και σε ενοχές και σε να ψάχνεστε και αυτά. Μπορεί να είναι ότι χάσαμε τη χαρά μας, μπορεί να σημαίνει χάσαμε την ευτυχία μας, χάσαμε την ομορφιά μας, χάσαμε, εννοώ δηλαδή την ομορφιά μας σαν άνθρωποι, δηλαδή να βγαίνουμε, να κάνουμε, να περνάμε όμορφα, αυτό εντάξει. Και εδώ η οικογένεια μπορεί να σημαίνει ότι βρίσκεται στα μαχαίρια, βρίσκεται σε ένταση. Και το σπίτι λοιπόν αυτό εδώ σου λέει ότι κοίταξε να δεις, έχουν συμβεί πολλά όμορφα πράγματα, συμβαίνουν όμως και κάποια λίγο περίεργα πράγματα. Αλλά αυτό που χρειάζεται εσύ να βρεις είναι να έρθει η ειρήνη στο σπίτι. Να έρθει η λογική στο σπίτι και όχι η ένταση. Να μην έρθει η πολεμική, αλλά να έρθει η λογική. Εντάξει. Τα είπαμε πολύ καλά εδώ, ήρθε η στιγμή, τα είπαμε, τα συζητήσαμε, ήπια τον καφέ μου, πολύ ωραία, πολύ όμορφη εδώ πέρα η Βασίλισσα, ο άντρας έχει βγει εδώ πέρα και εδώ έχει βγει και εδώ έχει βγει ένας άντρας, εδώ είσαι γυναίκα, εντάξει, μπορείτε να τα βρείτε πάντως, αυτό έχει σημασία, εντάξει, μπορεί να έρθει η ειρήνη στο σπίτι. Πάμε εδώ, το ευχαριστούμε το πρώτο σπίτι που μας άνοιξε την πόρτα του και εμφανίστηκαν, σας είπα, θα εμφανιστούν πολλά πράγματα, πολλές αποκαλύψεις. Λοιπόν, και βεβαίως είναι το καθένας όπως το βλέπει και το πάρει. Το ευχαριστούμε αυτό το σπίτι, το χαιρετάμε, φεύγουμε και ερχόμαστε τώρα στο δεύτερο σπίτι που είναι αυτό εδώ πέρα. Είναι σαν πολυκατοικία. Αν έχεις επιλέξει, αν ζεις σε πολυκατοικία, έχεις επιλέξει αυτό το σπίτι. Περίμενε τώρα, διότι έρχεται και το δεύτερο deck. Ένα λεπτό. Ναι, τώρα το βγάζω το κουτί του. Όμορφα πράγματα, ετοιμάζομαι και εγώ, κάνω και το δικό μου, τη δική μου ετοιμασία, έτσι τι νόμιζες. Προετοιμάζομαι και εγώ, φτιάχνω τα χαρτιά μου για να επισκεφθώ το σπίτι, στολίζομαι και εγώ, ξυρίζομαι, ναι, βάζω τις κολόνιες μου, ναι, και τα κάνω αυτά εγώ, λοιπόν, για να πηγαίνουμε σένι. Βάζω το τζινάκι μου, βάζω τα ολσταράκια μου, για να επισκεφθώ αυτό το σπίτι, δεν ξέρω γιατί τα λέω αυτά. Μάλιστα τα λέω αυτά διότι μια πολύ όμορφη
κάρτα έπεσε σαν μήνυμα είναι το 6 πεντάκτινο, διότι εδώ είναι θέμα σχέσεων, οι σχέσεις παίζουν πολύ ιδιαίτερο ρόλο σε αυτό το χώρο, έτσι, οι σχέσεις πάρα πολύ και βεβαίως και το χρήμα και το οικονομικό και ισορροπίες και σας αρέσει να κρατάει ισορροπίες και τα λοιπά. Οκ, εντάξει, πολύ ωραία, ετοιμάζομαι. Και εγώ βάζω τώρα την μπλουζίτσα μου την ωραία, την... Α, τι γίνεται εδώ ρε παιδιά. Και άλλη κάρτα έπεσε, η οποία είναι μια πανέμορφη κάρτα, είναι οι εραστές παιδιά. Μάλιστα. Πρώτα απ' όλα, αυτό είναι πολύ καλό για μένα ενεργειακά, διότι έπεσαν δύο εξάρια, έτσι. Έπεσε το 6 πεντάκτινο και πέφτει κι άλλο ένα εξάρι. Δεν είναι τυχαίο. Είναι οι σχέσεις. Δίνετε εσείς πολύ μεγάλη σημασία στις σχέσεις και το σπίτι σας μέσα. Θέλετε να είναι γεμάτο πολύ καλές σχέσεις, αρμονικές σχέσεις, να τα βρίσκουμε, αγάπη, ομορφιά. Και δείχνει επίσης και την αγάπη που έχετε και προς εμένα. Δεν λέω όλοι, αλλά αρκετοί από εσάς, γυναίκες, άντρες, την αγάπη. Η αγάπη δεν είναι κάτι παρεξηγήσιμο. Σημαίνει ότι σε ακούμε, σε προσέχουμε, σε ευχαριστούμε πολύ για όλα αυτά που προσφέρεις. Οπότε με πολύ αγάπη σου ανοίγουμε το σπιτικό. Έλα να μας επισκεφτείς, σε περιμένουμε. Και δεν είναι τυχαίο που το είπα και πάνω στην μπλούζα, έτσι. Τη βάζω και κάτι παλαβές μπλούζες, τέλος πάντων. Λοιπόν. Ξέρετε, αυτές με βάζω μπλουζίες, αυτές με διάφορα, με συγκροτήματα, με αυτά, με διάφορα νοήματα, με, πώς το λένε, εν πάση περιπτώσει, νεανίας να το πω έτσι. Λοιπόν, πολύ όμορφη κάρτα και σας ευχαριστώ, γιατί εδώ δείχνει και την αγάπη. Ω, φεύγει εδώ, θέλει εδώ να κάνει πράγματα. Λοιπόν, πετάχτηκε κάρτα, γιατί είχε πολλή ενέργεια δηλαδή και... Ωραία, πολύ ωραία, ναι, πάρα πολύ ωραία. Για να πάμε τώρα, να έρθουμε εγώ, ετοιμάζω τις κάρτες μου, έχω πάρει το αυτοκίνητο, έρχομαι σε εσάς να σας επισκεφτώ, ψάχνω να βρω να παρκάρω. Τι γίνεται ρε παιδιά, χαμός γίνεται εδώ, πέφτουν εδώ οι κάρτες σαν τρελές. Έχετε αγωνία και εγώ έχω αγωνία, έχετε αγωνία που θα έρθω σπίτι σας. Πέφτουν, δεν πειράζει, πέφτουν, εντάξει. Ενώ στο προηγούμενο δεν πέφτανε, ήταν πιο στρωμένες. Εντάξει, τι έπεσε, α, οχτάρι, εντάξει, okay. Συνεχίζουμε. Έχετε, με περιμένετε με αγωνία να μου ανοίξει, να χτυπήσετε το κουδούνι που περιμένουμε. Ρε παιδί μου, επισκέφτεσαι και περιμένω να χτυπήσει το κουδούνι, το ding ding, και περιμένουμε και περιμένουμε. Αυτή η όμορφη αγωνία που έχουμε. Α, ήρθαν, άντε, άνοιξε γρήγορα, τρέχα, άνοιξε την πόρτα. Ήρθα, ακάσε, τρέχα, βρε, τρέχα, μωρή, άνοιξε. Ωραία, λοιπόν. Και πάμε. Για πάμε, πρώτα απ' όλα, το κεντρικό. Η κεντρική μας κάρτα του σπιτιού μιλάει, το σπίτι μιλάτε και εσείς. Α, τι γίνεται ρε παιδιά. Α, πολύ ωραία. Λοιπόν, φίλες και φίλοι, εδώ είναι το 8 μπαστούνι. Εντάξει, το 8 μπαστούνι είναι μία κάρτα που θέλει να δείξει ότι υπάρχει αρκετή ενέργεια. Εδώ αυτή η κάρτα τι συμβολίζει? Υπάρχει ομορφιά, όμορφη σαν άνθρωποι, έτσι. Είτε άντρας είτε γυναίκα, όταν λέμε ομορφιά εννοούμε, πώς να το πω, και η πηγαία η εσωτερική ομορφιά. Το 8 σημαίνει η δύναμη. Το 8 θέλει να σου πει επίσης ότι υπάρχει και το πνευματικό κομμάτι και υπάρχει και το υλικό κομμάτι. Το 8 σημαίνει προσπάθεια, σημαίνει δυναμική. Και τον ξυπνάς εδώ πέρα το σύνδεφ και το λες, έρχεται ο Ακάς, ξύπνα. Ξύπνα βρε, έρχεται. Πρέπει να ετοιμαστούμε. Ωραία, και υπάρχει και ερωτισμός και, υπάρχει και οι σχέσεις παίζουν πολύ ιδιαίτερο ρόλο μεταξύ σας. Αυτό είναι καλό, εντάξει. Βέβαια το 8 μπαστούνι σημαίνει και τα όμορφα νέα τα οποία έρχονται, τα γρήγορα νέα, έτσι, και είναι και επισκέψεις που πηγαίνουν, μάλιστα. Σήκω βρε, του λες εδώ, σήκω βρε, έρχεται. Για πάμε να δούμε εδώ, τη γωνία μας. Αχα, εδώ είναι το 3 κούπα. Το 3 κούπα σημαίνει χαρά, σημαίνει να βρούμε την ευτυχία. Σημαίνει να παρτάρουμε, σημαίνει να περάσουμε πάρα πολύ όμορφα. Σημαίνει επίσης και μία πλούσια, επειδή έχει πέσει στο παρελθόν, θα έλεγα και μία πλούσια ερωτική ζωή. Πολλές γνωριμίες στο παρελθόν. Ή μπορεί αυτό το σπίτι στο παρελθόν να είχε φιλοξενήσει και άλλους ανθρώπους. Που ήταν φίλοι, ήταν ερωτικά, αλλά δεν είναι κακή κάρτα. Εγώ δεν θεωρώ κακή κάρτα. Βέβαια σημαίνει... Τώρα, αν κάνουμε σεξουαλικό ταρό, τώρα δεν ξέρω γιατί μου έρχεται να σας το πω. Τα ταρό έχουν, οποιαδήποτε, όλα τα ταρό έχουν και μία σεξουαλική ερμηνεία. Εδώ σημαίνει επίσης ότι αυτός, να το πω έτσι, του αρέσει
άντρας, γιατί είναι ο άντρας εδώ, του αρέσει να κάνει, να είναι αυτός με πολλές γυναίκες. Εντάξει. Και επειδή εδώ δεν έχουν πρόσωπα αυτές οι γυναίκες, τώρα να το πω, τόσο. Μπορεί να είναι και πληρωμένος έρωτας. Τόσο. Τώρα, γιατί μου ήρθε και το είπα, τέλος πάντων, αφήστε το. Ας πάμε στα όμορφα πράγματα. Μπορεί να είναι και αυτό. Αλλά ας μείνουμε όμως στο κεντρικό σημείο, το οποίο είναι. Πού είναι, να περάσουμε όμορφα, ρε παιδί. Να πιούμε το ποτάκι μας, να πιούμε το κρασάκι. Την πυρίτσα μου αρέσει πολύ, μπύρα εμένα. Λοιπόν, δεν σας ανοίγουμε κιόλας. Να πιούμε την πυρίτσα μας, να τα πούμε. Να περάσουμε όμορφα, ρε παιδί. Η επόμενη κάρτα. Αχά, λοιπόν. Η επόμενη κάρτα είναι ένας υπότης Ξυφών. Νάτος. Ο υπότης Ξυφών, λοιπόν, εδώ σημαίνει, είναι αρσενική ενέργεια κυρίως, σημαίνει ομορφιά, σημαίνει δύναμη, ρώμη. Ο υπότης επίσης έχει βάλει σκοπό τη ζωή του, έχει κάποιο σκοπό, θέλει να πετύχει πράγματα, έχει αισιοδοξία. Δηλαδή, το σπίτι μου αποκαλύπτει και μου λέει τώρα, αυτός εδώ πέρα είσαι εσύ, είσαι άντρας, είσαι γυναίκα και είναι το παιδί σου, είσαι γυναίκα και είναι, είναι ο δικός σου, ο αγαπημένος σου, ο καλός σου, ό,τι και να είναι όμως. Εδώ δείχνει ότι με τον υπότη Ξυφών ότι θες να πετύχεις πράγματα. Θες, ρε παιδί, να πετύχεις πράγματα και σκέφτεσαι και κάνεις, και αυτό το σπίτι την πιάνει αυτή την ενέργεια. Για να δούμε την επόμενη γωνία. Φτιάχνουμε τις γωνίες του σπιτιού. Είδες τι όμορφα πράγματα κάνουμε εδώ. Και έχει βγει, μάλιστα, εδώ έχει βγει, λοιπόν, συγγνώμη, αυτός εδώ είναι ο ακόλουθος. Εντάξει, δεν αλλάζει πολύ η έννοια του. Απλά θα προσθέτα εδώ, μπερδεύτηκα ή δεν ξέρω γιατί μπερδεύτηκα. Σημαντικό. Εδώ λοιπόν έχουμε τον υπότη, εδώ είναι ο υπότης πεντάκτηνο. Ο υπότης πεντάκτηνο δηλώνει ότι okay, εντάξει, σιγά σιγά, υπομονή, δείχνει καθυστερήσεις λίγο, δείχνει όμως προσήλωση στα οικονομικά, στα επαγγελματικά. Εδώ δεν ξέρω γιατί μπερδεύτηκα, θα το δω όμως, γιατί με μπέρδεψε. Κάποιο ρόλο παίζει. Κάτι κρύβεται, κάτι υπάρχει. Και τι υπάρχει εδώ πέρα? Εδώ υπάρχει ένας βασιλιάς τώρα. Εδώ στην άλλη γωνία, δηλαδή εδώ υπάρχει ένας βασιλιάς. Υπάρχει πολύ αρσενική ενέργεια εδώ. Λοιπόν, οι τέσσερις γωνίες είναι πολύ έντονες οι αρσενικές ενέργειες. Εδώ λοιπόν δείχνει έναν βασιλιά μπαστούνι. Σίγουρος, δυνατός, έτσι. Γνωρίζει. Για να δω, δεν κάνω κανένα λάθος, ναι. Έχει δύναμη, άνετος, κάνει το πουράκι του, μου λέει έλα εδώ βρεακάς, έλα θα κάνω εγώ το πουρό μου, θα καπνίσω κιόλας, κάνω το τσιγαράκι μου, κάτσε εδώ, έλα να τα πούμε, πες μου τι έχεις να μου πεις, τι να μου αποκαλύψεις. Βασιλιά μου, έχω να σου αποκαλύψω, αποκαλύπτω, εγώ σου αποκαλύπτω, ξεκινά και σου αποκαλύπτω και σου βγάζω πράγματα. Εδώ λοιπόν τι έχουμε? Έχουμε το βασιλιά, έχουμε το 8 μπαστούνι που είναι το κεντρικό σημείο και έχουμε και έναν υπότι πεντάκτηνο, επικεντρώνεται στη δύναμή του και στα οικονομικά. Εδώ μπορεί να είναι το παιδί του, το οποίο μάλλον ήθελε να μεγαλώσει. Εδώ, από ό,τι καταλαβαίνω, μία ερμηνεία είναι ο γιος του, ο οποίος τον αγαπάει βέβαια, και κοιτάζονται και του λέει «Μπαμπά, κοίταξε να δεις, μεγαλώνω και κοίτα τι κάνω». Και αυτός του λέει ότι «Κοίταξε να δεις, θέλω να ανέβεις παραπάνω, να μην είσαι ακόλουθος, να είσαι υπότης». Μπορεί να είναι η μεταβολή. Ωραία. Εντάξει. Μια χαρά. Για πάμε να δούμε εδώ τώρα το κεντρικό σημείο. Καλά. Εδώ πάμε από χαρά σε χαρά. Τι γίνεται, ρε παιδί μου? Είναι ένα σπιτικό το οποίο, εν πάση περιπτώσει, στο παρελθόν είχε βιώσει πάρα πολύ χαρά. Αυτό λέει το σπίτι σας. Πολύ χαρά. Εδώ είναι το 6 κούπα. Πολύ χαρά και εδώ. Εδώ είναι το 3 κούπα, 6 κούπα. Χαρά, ευτυχία, διασκέδαση, ομορφιά. Πολύ ποτό, μπορεί και κάποιοι να έχουν μεθύσει, αυτός εδώ να έχει μεθύσει, ντύρλα να έχει γίνει. Λοιπόν, και που πηγαίνουμε, στον έρωτα, αυτό είναι πολύ καλό, στις σχέσεις. Είναι ένα σπίτι το οποίο δίνει πολύ μεγάλη σημασία λοιπόν στις σχέσεις και στο να περνάμε καλά, με περπίστε με υπέροχο τρόπο, ό,τι θέλω, αυθονία, πράγματα. Και αυτό το σπίτι έχει πάρει αυτές τις δονήσεις, έτσι, οι εραστές. Μια πολύ όμορφη κάρτα. Και γενικά αυτή η σειρά εδώ, άμα τη δείτε, μου αρέσει πάρα πολύ. Δηλαδή 6 κούπα, 8 μπαστούνι και οι εραστές, είναι πάρα πολύ ωραία σειρά αυτή εδώ. Δείχνει ένα σπίτι το οποίο έχει γεμίσει με συνέστημα πολύ.
Πάμε τώρα πάνω εδώ και άλλο εξάρι. Να το 6 ξυφών βέβαια. Το 6 ξυφών δεν είναι από τις άσχημες κάρτες, είναι από τις πολύ θετικές κάρτες στα ταρό. Γιατί τα ξύφη συνήθως δεν, δεν έχουν καλή ερμηνεία γενικά. Αλλά το 6 ξυφών εδώ σημαίνει συνεννόηση, να τα πούμε. Εδώ λέτε, αχ, τι καλά, καλή μου, ήρθε ο ακάς μας. Πόσο ευτυχή. Ήρθε εδώ, ήρθε ο ακάς. Ναι, ναι, αγάπη μου, σου λέει η γυναίκα εδώ, ήρθε εδώ και τι μας λέει, πράγματα μας αποκαλύπτει, τι όμορφα πράγματα, ναι. Και περνάμε ωραία και πίνουμε ωραία και συζητάμε και υπάρχει αρκετή ενέργεια και υπάρχει και, και ήρεμη συζήτηση. Και στο τέλος τι έχουμε, και στο τέλος έχουμε το δύο ξυφών εδώ. Το δύο ξυφών είναι ότι πολλές φορές, τι μπορείτε να πω, αυτά που λέω σας προβληματίζουν και μπορεί να μην, επειδή σας κουνάω λίγο τον εγκέφαλο με αυτά που λέω και τις αποκαλύψεις που κάνω και σου έχω κάνει εδώ στο σπίτι, κάπου λες, ρε παιδί μου, δεν ξέρω τι να αποφασίσω με αυτά που μου λες. Δεν ξέρω τι να σκεφτώ, πού να πάω, έχεις δίκιο ή έχεις άδικο. Είναι έτσι ή δεν είναι έτσι. Γιατί από τη μία σκέφτομαι ότι είναι έτσι, από την άλλη σκέφτομαι ότι δεν είναι έτσι. Είσαι σε ένα μπέρδεμα. Και βέβαια εδώ υπάρχει και ένα μπέρδεμα όσον αφορά αυτό που σε σταυρώνει που λένε, δηλαδή που έρχεται στα πόδια μας και πρέπει να το διαχειριστούμε, να το αντιμετωπίσουμε, είναι δεν ξέρεις τι να αποφασίσεις σχετικά με αυτό το άτομο. Ο προβληματισμός σου είναι αυτός εδώ ο νέος. Είναι γιος, είναι γνωριμία, είναι. Δεν ξέρω τώρα γιατί εδώ υπάρχουν διάφορα πράγματα. Έτσι, μπορεί να είναι, και, να είναι και το νεαρό ζευγάρι, είναι ένας ο οποίος είναι ανώριμος και πρέπει να οριμάσει, είναι ένα παιδί, είναι ένας ακόλουθος, είναι το παιδί σου, είναι το παιδί σας, είναι κάτι το οποίο σχετίζεστε εσείς. Μπορεί να είναι σεραστής, μια γνωριμία, γιατί είναι και νεαρής ηλικίας, έτσι. Και φυσικά το κάθε σπίτι έχει και νεαρά μέσα άτομα. Γιατί δεν έχω πάει μόνο σε, πώς το λένε, έχω πάει σε όλες τις ηλικίες. Σε προβληματίζει. Εντάξει, να κάνω. Okay, εντάξει, δεν είναι κακό όμως, δεν είναι και πολύ κακό. Εδώ λοιπόν αυτό το οποίο βγαίνει, το ρεζουμέ σαν κλειδί, από αυτό που κάναμε, είναι η αγάπη και οι σχέσεις. Δηλαδή γενικότερα, στη ζωή σου, εσύ, στο σπίτι σου, θέλεις το σπίτι σου να είναι γεμάτο η ενέργεια του περνάμε καλά, υπάρχει ανοιχτή καρδιά και υπάρχουν οι σχέσεις, είναι κλειδί για σένα. Εντάξει, και όχι μόνο κλειδί, είναι σημαντικό για σένα γιατί γεμίζει η καρδιά σου. Και ήρθα και εγώ λοιπόν σε ένα σπίτι το οποίο και εγώ αισθάνθηκα πάρα πολύ όμορφα και πέρασα πάρα πολύ καλά και γέμισα και εγώ πολύ ευτυχία και χαρά. Γιατί μου φερθείτε κάτι με πάρα πολύ αγάπη. Αυτά έχει να σου αποκαλύψει το σπίτι, έτσι. Έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον και έχει φυσικά εννοείται και ανατρεπτικές, να το πω έτσι, πληροφορίες. Σε πολλά επίπεδα. Okay. Για να τα μαζέψουμε λοιπόν, να προχωρήσουμε στο επόμενο σπίτι. Είδες τι κάνουμε. Ρε, είδατε τι κάνουμε. Ρε, είδατε τι κάνουμε πράγματα. Είπαμε, αν δεν σε ικανοποιεί αυτό, βλέπεις και τα υπόλοιπα τις επιλογές. Ρε, τι κάνουμε εδώ. Να ευχαριστήσουμε και αυτό το σπίτι. Κοιτάξτε, φοράω και μία ειδική εδώ. Φοράω περίεργες μπλούζες, σας το είπα λοιπόν. Και εδώ λοιπόν το βάζουμε στην άκρη. Το ευχαριστούμε πάρα πολύ και έρχεται ένα άλλο σπίτι τώρα αυτό εδώ. Διαφορετικό, έτσι. Όμορφο σπίτι και αυτό. Πάρα πολύ όμορφο σπίτι. Για να το βάλουμε εδώ πέρα. Και μάλιστα με αυτές εδώ τις καρπούλες. Ναι, τις ανοίγω τώρα. Τις ανοίγω τώρα για να βλέπετε τώρα τη διαδικασία. Τι έπεσε, για να δω από περιέργεια, τι κάρτα έπεσε. Ω, μάλιστα. Το άρμα. Δύναμη, εδώ έχουμε τι έχουμε εδώ. Αποφασιστικότητα έχουμε. Δύναμη. Έχουμε επιλογές. Σκέψη. Ανάλυση. Τι γίνεται, με περιμένετε εδώ και μου λες, για έλα, έρχομαι βέβαια εγώ με το αυτοκίνητό μου, με το άρμα μου έτσι και λέω, ωραία λοιπόν, έρχομαι, για πάμε να δούμε. Αρχίζω τώρα και εγώ ντύνομαι, παίρνω τα ταρώμα αυτά, τα συγκεκριμένα. Τι βάζω, βάζω λοιπόν, ναι, έχω και μαύρες μπλούζες, βάζω μία μαύρη μπλούζα που γράφει Pink Floyd. Pink Floyd μπλούζα λοιπόν, ναι, γιατί γουστάρουμε Pink Floyd. Μαύρα ολσταράκια, έχει και κάτι καρφάκια από κάτω, τζινάκι, λοιπόν, μ' αρέσουν πολύ τα ολστάρ, λοιπόν, τι άλλο, παίρνω τα δωράκια μου κι εγώ, τι δώρο, ας πούμε, για να δω, τι δώρο να φέρω σε εσάς την επίσκεψη, να κάνω κάτι πρωτοποριακό, είπαμε, κάνω κάτι τι δώρο, αχα, εσείς θέλετε κάτι χειροπιαστό για το σπίτι,
Εσείς θέλετε για το σπίτι κάτι το οποίο να είναι, ρε παιδί μου, είναι αυτό που το βάζουμε πάνω, στην κουζίνα, στο σαλόνι, οτιδήποτε. Θέλετε χειροπιαστό. Μάλιστα. Okay, έγινε. Σας φέρνω κάτι χειροπιαστό. Θα φέρω βέβαια και εγώ τα γλυκάκια μου και αυτά, αλλά θα σας φέρω και εγώ στο σπίτι κάτι χειροπιαστό. Ω, και βγαίνει η χαρούμενη εδώ η αυτοκράτηρα του σπιτιού. Ε? Έχει απαιτήσεις. Τι λέει εδώ λοιπόν, ακάς λέει, ναι, σε περιμένουμε, διότι, πώς το λένε, με χαρά, δυνατή εδώ η αυτοκράτηρα, αποφασισμένη, δημιουργική, ξέρει τι θέλει, αισιόδοξη, παρόλο που μπορεί να περνάει και από πολλές δυσκολίες, γιατί μια αυτοκράτηρα σημαίνει ότι περνάει, η αυτοκράτηρα τι σημαίνει, ποιο είναι το νόημα, σημαίνει περνά από πολλές δυσκολίες, γιατί η αυτοκρατορία δεν είναι εύκολο πράγμα, αλλά έχει το σθένος και τη δύναμη να τα καταφέρει. Εντάξει. Κοκέτα βεβαίως, δείχτε εδώ και το δαχτυλιδάκι. Για να δούμε λοιπόν πώς τη γυναίκα του σπιτιού θα την κάνουμε να είναι, εννοώ δηλαδή, εντάξει, δίνουμε προτεραιότητα εκεί, να είναι χαρούμενη με κάτι, με ένα ωραίο δώρο που θα φέρω. Τόσο. Αφού λοιπόν έχω φτιαχτεί, έχω βάλει και τα αρώματά μου, έχω βάλει και την Pink Floyd την μπλούζα, και έχω βάλει και τα All Star-άκια μου, έρχομαι λοιπόν, για πάμε να βρούμε το κεντρικό σημείο του σπιτιού και είναι το 9 μπαστούνι. Έχεις πολεμήσει, αυτό δηλώνει εδώ, έχεις πολεμήσει, έχεις δώσει μάχες, μου λες ακάς μου, ήρθες, βάλσαμο στην ψυχή, έχω πολεμήσει, το σπίτι αυτό αποκαλύπτει. Η κυρία ή ο κύριος έχει δώσει μάχες, έχει πολεμήσει πολύ για πολλά πράγματα. Τη δουλειά την ξέρεις. Είσαι μαχητής, μαχήτρια, γνωρίζεις, δε μασάς, προχώρα, όλα είναι ok. Εντάξει. Θα δούμε βέβαια και τα υπόλοιπα τώρα που θα ρίξουμε. Θα αρχίσουμε να χτίζουμε λοιπόν εδώ το σπίτι, τις τέσσερις γωνίες και είναι το 5 πεντάκτηνο. Λοιπόν, το 5 πεντάκτηνο είναι ότι πέρασες δύσκολα οικονομικά. Αυτό το σπίτι το χτίσες με πολύ κόπο, το δημιούργησες. Δεν έχει σημασία αν το νοικιάζεις, αν το έχεις χτίσει, το δίνεις, έχει γίνει με πολύ κόπο. Και έχεις περάσει και πολύ δύσκολες οικονομικές καταστάσεις, πολλές δυσκολίες. Αυτό το σπίτι αρχίζει και μιλάει και λέει ο κύριος, η κυρία του σπιτιού, οι άνθρωποι που μένουν εδώ έχουν δυσκολευτεί πάρα πολύ. Γι' αυτό έχουν δώσει μάχες για να τα καταφέρουν. Μάλιστα. Okay. Για πάμε να δούμε. Δεν είναι τυχαίο που έχω βάλει και την μπλούζα Pink Floyd, έτσι, γιατί με τη μουσική, να το πω έτσι, μουσική που παίζουν, που είναι περίεργη, τουλάχιστον λίγο, να το πω έτσι, επειδή είναι σαν ψυχεδέλεια, σε ταξιδεύει σε άλλο κόσμο, προσπαθεί να σε ταξιδέψει σε άλλο κόσμο, να ξεχαστείς δηλαδή. Ω, και έχουμε και ένα άλλο εδώ πέρα εννιάρι, πολύ πολύ δύσκολο, δεν είναι τυχαίο ότι έρχομαι για σένα λοιπόν εδώ για να αρχίσουμε να βάζουμε πράγματα και λίγο να το ας το πούμε, να δώσουμε συμβουλές λίγο σαν θεραπευτικές, λίγο έτσι, να χαλαρώσουμε. Είναι δύσκολη κάρτα, πολύ ζώρικη. Έχεις περάσει ζώρικα. Εντάξει. 9. Ξυφών, δεν κοίμασαι, ανησυχίες, ξυπνάς τα βράδια. Ανησυχείς για πάρα πολλά πράγματα. Ό,τι ανησυχεί τον καθένα, έτσι. Εφιάλτες, δεν μπορείς να κοιμηθείς. Εδώ υπάρχει και η έννοια του insomnia, δηλαδή ότι δεν μπορώ να κοιμηθώ καθόλου, έτσι. Δηλαδή είναι αυτό που λένε ότι έχω διαταραχή ύπνου και δεν μπορώ να κοιμηθώ καλά. Καθόλου σχεδόν. Το επόμενο είναι ο διάβολος. Τι γίνεται ρε παιδί μου εδώ. Θέλω να το προσέξεις αυτό. Λοιπόν, ένα από τα πράγματα θα σου πω. Δεν χρειάζεται να τρομάζεις. Ψυχραιμία. Εντάξει, όλα διορθώνονται, όλα λύνονται, όλα τα βάζουμε κάτω. Ο διάβολος μπορεί να σημαίνει και σου έχουν κάνει μάγια. Sorry πως το λέω. Εντάξει, το μου έχει βγει. Αυτό και πρέπει να το πω. Αυτό μπορεί να λυθεί φυσικά με αγιασμό, με ένα ευχέλαιο δεν ξέρω τι, να κάνεις κάποια πράγματα, να κάνεις και εσύ μια νηστεία, ίσως λίγο να ηρεμήσει η ψυχή σου, πρέπει να ηρεμήσει η ψυχή σου εσένα εδώ. Εσάς εδώ δηλαδή που έρχομαι, υπήρχε πολύ έτσι, γι' αυτό υπήρχε πολύ νευρικότητα, διότι είναι σαν να θέλετε έναν άνθρωπο λίγο να σας κατευθύνει σε ένα επίπεδο. Εγώ σας λέω απλά κάποιες πληροφορίες. Αν θέλετε τις κρατάτε, αν θέλετε μην τις κρατάτε. Επίσης ο διάβολος σημαίνει και εμπόδια, έτσι. Σημαίνει και εμπόδια που σας βάζουν και οι άλλοι. Σημαίνει και δυσκολίες γενικότερα. Για να το δω. Το σπίτι αρχίζει και λαλάει εδώ και λέει χρειάζομαι και ένα καθάρισμα. Εντάξει. Okay. Για να δούμε το επόμενο. Το επόμενο είναι ναι. Μάλιστα. Τώρα εδώ. Τι να σας πω ρε παιδιά.
Λοιπόν, εδώ έχει βγει ο υπότης ξυφών. Ο υπότης ξυφών σημαίνει επίσης ότι ναι. Α, το πω ή να μην το πω. Ας το πω. Λοιπόν, κάτσε περίμενε το πω να το πω. Ας το πω. Λοιπόν, ο υπότης ξυφών γενικά, ok, στα ταρό μπορεί να σημαίνει, στα κλασικά ταρό σημαίνει κατάκτηση, πήγαινε, διεκδίκησε, πάρε αυτό που θέλεις, κάνε κτλ. Όμως επειδή και βγήκε ο διάβολος και θα σας το πω αυτό, τα ταρό αποκαλύπτουν πάρα πολλά πράγματα και μπορούν να αποκαλύψουν και αν έχει γίνει μαγεία. Εδώ δείχνει την ταυτότητα αυτού που το έχει κάνει. Μπορεί ένας νεαρός, μπορεί να το έχει κάνει από πειραματισμό ή από βλακεία. Ή επειδή δεν ξέρει. Αν ασχολείστε και έχετε κάνει, λέω τώρα και ένα άλλο επίπεδο, ξόρκια κτλ. Αν δεν ξέρετε, προσέξτε πάρα πολύ. Θα μιλήσω, επειδή σε αυτό γνωρίζω, σε ό,τι δεν ξέρω δεν μιλάω, για ξόρκια αστρολογικά. Υπάρχουν αστρολογικά ξόρκια. Τα γνωρίζω, δεν τα εφαρμόζω. Γιατί χρειάζεται πολύ, πολύ δεξιοτεχνία, να το πω έτσι, την οποία δεν την κατέχω. Αν αρχίσω και πειραματίζομαι και το κάνω, τότε ανοίγω ενεργειακές τρύπες. Και αυτός εδώ πέρα, επειδή έχουμε βγει όλα αυτά εδώ, σημαίνει, εγώ σας το λέω, σημαίνει προσοχή, παιδιά, μεγάλη. Μεγάλη προσοχή. Για μήπως σας συμβαίνουν αυτά και όλα λόγω αυτού του νου εδώ. Λέω τώρα, μήπως επειδή ασχολείστε με όλα αυτά, σας συμβαίνουν και κάποιες περίεργες ατυχίες, περίεργες συμπτώσεις λόγω μαύρων ενεργειών, γιατί τις προσελκύεται, να το πω έτσι με κάποιο τρόπο. Άντε να το πω και έτσι διαφορετικά, αρνητικές ενέργειες, πολύ αρνητικές σκέψεις, πολύ ασφικτικός πεσιμητισμός που λένε, πολύ απεσιοδοξία, τρελή απεσιοδοξία. Άντε να το πω και έτσι. Υπάρχουν και σκεπτομόρφες, δεν ξέρω να το γνωρίζετε, δηλαδή. Οι σκέψεις που κάνουμε, είτε θετικές είτε αρνητικές, δεν χάνονται. Διαχέονται στο πεδίο, έτσι. Και αυτές κάπου κολλάνε. Πάντως έχετε την ευκαιρία αυτή τη στιγμή, έστω με αυτή την πληροφορία, να δείτε τι γίνεται. Οκ, για πάμε να προχωρήσουμε όμως. Έχω έρθει εδώ, Παναγία μου. Α, ωραία λοιπόν. Εδώ τώρα. Αυτό εδώ πέρα τώρα εδώ που δείχνει, είναι ότι υπάρχουν άτομα νεαρής ηλικίας, εδώ και εδώ, τα οποία, επειδή δεν γνωρίζουν, μπορεί να κάνουν βλακίες και να πειραματίζονται και ενεργειακά. Αν δεν ξέρεις, μην κάνεις τίποτα. Sorry που σας το λέω, δεν είναι όλοι έτοιμοι. Κάποιος για να μπορέσει να σηκώσει το ενεργειακό βάρος, να το πούμε έτσι, πρέπει να περάσει μέσα από πάρα πολλές θεραπείες και πολλά πράγματα και πολύ μεγάλη αυτογνωσία. Αλλιώς γίνεται ένα distortion που λένε, δηλαδή γίνεται μία, η ενέργεια αρχίζει και αλλάζει μορφή, αλλά γίνεται, παραμορφώνεται, να το πω έτσι. Αν πείτε πώς γίνεται η ύλη, και βέβαια η ενέργεια είναι ύλη, απλά δεν τη βλέπουμε. Η ενέργεια είναι πληροφορία, η πληροφορία είναι ενέργεια. Εντάξει, εδώ τώρα αρχίζει και λίγο αλλάζει το σκηνικό και θέλω να σας πω, να διοχετεύσετε την ενέργειά σας σε πράγματα στα οποία θέλετε εσείς να κάνετε, αλλά να γίνουν όμως με τρόπο ο οποίος, ναι, θέλει δύναμη, θέλει πείσμα, θέλει ανταγωνισμό, αλλά όχι πατάω επιπτωμάτων. Γιατί αυτό σημαίνει και αυτό εδώ πέρα ένα κομμάτι. Επίσης σημαίνει και οργή εδώ, σημαίνει και θυμός. Μήπως στο παρελθόν κάτι έχει γίνει. Ωραία. Λοιπόν, για να προχωρήσουμε στο μέλλον. Ωραία. Στο μέλλον λοιπόν, πρόσεξε να δεις. Εδώ το μέλλον είναι, έχουμε έναν ακόλουθο πεντάκρινο που σημαίνει ότι ψάχνω τα επαγγελματικά μου, βλέπω τι γίνεται, τις προοπτικές μου, έχω πολεμήσει πάρα πολύ. Μήπως έχετε κάνει το εξής. Μήπως επειδή έχετε υποφέρει οικονομικά και ψυχολογικά, έχετε πάει σε ανθρώπους, σε μάγους, δεν ξέρω τι, ή μάλλον το πω διαφορετικά, σε ανθρώπους οι οποίοι είναι απατεώνες και δεν ξέρουν και εκείνοι τι κάνουν και τα έχουν, και έχουν δημιουργήσει κάτι πολύ περίεργο και άσχημο. Μπορεί. Εδώ όμως αυτό το οποίο σου λέει ότι πρέπει να τα βάλεις σε μια σειρά. Και επίσης εδώ σου λέει νέο ξεκίνημα και χρειάζεται και μια άλλη προσοχή. Θα σας πω, ο τσαρλατανισμός καμιά φορά στα μάγια και στα λοιπά γίνεται και εντελώς, μπορεί να γίνει και γελίος. Δεν ξέρω αν έχετε δει τώρα, εγώ θα το πω, κάποιοι που κολλάνε στις κολόνες, ο τάδε μπουτζου ζουβου τζουβου, δεν ξέρω τι, από την Αφρική, μεγάλος μάγος, λύνει τα πάντα, πάρε με τηλέφωνο και τέτοια. Και όταν τους συναντήσεις κάνουν κάτι γελία πράγματα και λες Παναγιά μου, έτσι, και δεν ξέρεις και τι κάνει κιόλας και τι μπορεί να ανοίγει πάνω στην πλακία, μπορεί να ανοίγει πράγματα, γιατί πρέπει να γνωρίζεις. Γι' αυτό σας είπα, όταν κάποιος κάνει πράγματα από ξόρκια ή οτιδήποτε αυτά προς Θεού, χρειάζεται να γνωρίζει, να είναι μεγάλος γνώστης, δεξιοτέχνης, πώς να το κάνει. Και φυσικά χρειάζεται και κάτι άλλο. Στην αστρολογία, αυτό που λέει η αστρολογία για τα ξόρκια γενικά, είναι ότι πρέπει να έχεις πολύ δυνατή ενέργεια.
Δεν θα το αναλύσω περισσότερο. Έχετε μια πολύ σημαντική πληροφορία εδώ. Και εδώ εσύ δεν έχεις τη δυνατή ενέργεια. Λοιπόν, ο ανόητος όμως σου λέει εδώ, το μέλλον σου είναι να κάνεις ένα νέο ξεκίνημα από το μηδέν. Ξέχασέ τα. Ξού. Ξού. Βρε ξού. Κάτσε να βάλω εδώ να το... να φύγει από εδώ. Κάτσε να βάλω και εδώ να το θεραπεύσουμε. Λίγο. Εντάξει. Όμως, γενικά, σε γενικές γραμμές, σημαίνει ότι επίσης το μήνυμα είναι χρειάζεστε ηρεμία μυαλού, ηρεμία ψυχής και ενεργειακή ηρεμία. Το έχετε ανάγκη. Από αυτό πρέπει να έχετε τροφή. Πάμε στο επόμενο, το οποίο είναι ο Ιεροφάντης βεβαίως, και ελάτε τώρα εδώ να δείτε τη μάχη του καλού με το κακό. Τι σας είπα προηγουμένως, αφήστε στο σπίτι σας να μπει ένας παπάς, κάτι να το ξαχνίσει, να το κάνει. Αυτό έχει ανάγκη το σπίτι, δεν ξέρω γιατί βγαίνει αυτό. Εντάξει. Και το επόμενο που βγαίνει, θα σας πω, είναι οι εραστές. Πάρα πολύ ωραία. Ωραία, λοιπόν. Εδώ τώρα δείχνει και τα ξόρκια τα οποία μπορεί να γίνονται για λόγους αγάπης. Κοιτάξτε. Εδώ τώρα όμως, θέλω να σας πω το εξής. Δηλαδή έχετε χρησιμοποιήσει ή προσπαθήσατε να χρησιμοποιήσετε ενέργειες προκειμένου... Μπορεί να το κάνετε ρε παιδί μου και, και με αφέλεια. Μπορεί να το κάνατε εντάξει και, ρε παιδί μου σαν δεν ξέρω. Θέλουν προσοχή όμως αυτά. Οι εραστές για να γίνουν εραστές πρέπει να ενωθούν σε πολλά επίπεδα. Καρδιά, μυαλό, ψυχή. Όλα αυτά πρέπει να συντονιστούν και φυσικά και ερωτικά εννοείται και σωματικά κτλ. Εδώ τώρα δείχνει ότι σε αυτό το σπίτι, αυτό το οποίο αποκαλύπτει, είναι ότι αυτό το οποίο μπορεί να σας δώσει δύναμη ενέργεια είναι σε αληθινός πραγματικός έρωτας. Όχι με κατάκτηση, ούτε με... γιατί εδώ δείχνει... εδώ είναι η μαγεία από απόσταση. Εντάξει. Λοιπόν, εδώ δείχνει, βέβαια δεν είναι δυνατή, μάλλον έχει δύναμη, αλλά δεν είναι από τις πολύ πολύ ισχυρές. Αλλά αυτό εδώ πέρα, ρε παιδί. Λοιπόν, και επειδή εδώ είναι 15, μας κάνει 6 και μας κάνει και 6 εδώ πέρα. Γενικά στον έρωτα, αυτό που είναι το μήνυμα που βγαίνει και σου αποκαλύπτει και αυτό το σπίτι ή και στα επαγγελματικά σου ή σε οτιδήποτε, είτε στο γάμο σου, μπορεί να θέλεις να κρατήσεις ένα γάμο, μπορεί να θέλεις τα επαγγελματικά σου να ανοιχτείς, μπορεί να θέλεις να πετύχεις πράγματα, στόχους στη ζωή, μπορεί να κάνεις ένα νέο ξεκίνημα, μπορεί να θέλεις να κρατήσεις την αγάπη σου ή μια νέα αγάπη ή ένα έρωτα ή να μην κοιτάει άλλες ή δεν ξέρω τι, και προσπάθεις να χρησιμοποιείς κάποιες αρνητικές ενέργειες. Η αρνητική ενέργεια, αστρολογικά να σου το εξηγήσω, πηγαίνει και κολλάει σε κάποιους συγκεκριμένους οίκους σε εσένα που την κάνεις. Και στον άλλον κολλάει βέβαια, αυτός που την κάνει κιόλας, αλλά και εσένα που το έβαλες μπροστά. Με αποτέλεσμα, σιγά σιγά, όχι αμέσως, χτίζεται αυτό και ανάλογα βέβαια τον προσωπικό αστρολογικό χάρτη του καθενός, να αρχίσει να συσσωρεύει εκεί η αρνητική ενέργεια και να σε πηγαίνουν όλα στραβά μετά. Μην το κάνεις. Εντάξει, δεν, σου είπε όχι, τελείωσε. Εντάξει, προχώρα. Τι να κάνω. Δεν θέλει. Μπορεί να είσαι και εσύ που δεν θέλεις. Αλλά. Ποιο είναι το σημαντικό? Το σημαντικό είναι η αφαίρεση που θα κάνω. Θα αφαιρέσω αρνητικές κάρτες. Ναι, θα το κάνω. Αυτό εδώ. Πρόσεξε να δεις. Έλα, φύγε και εσύ. Μα ζάλισες. Πω, ζαλάδα μου φέρεσαι. Αυτό τώρα, πρόσεξε να δεις έναν σταυρό που έκανες. Δεν είναι τυχαίο. Εντάξει, το κενό είναι, θα μπορούσε να είναι το σπίτι σου, να το βάλω μέσα εδώ, το οποίο γύρω γύρω περιφέρεται από επαγγελματικές επιτυχίες, από αγάπη και έρωτα με ειλικρίνεια, αφοσίωση και πραγματικό. Ναι, η ζωή χρειάζεται και ρίσκο και να κάνουμε και νέα ξεκινήματα, αλλά με τη δύναμή μας, την προσωπική μας. Και έχει πίστη και πίστευε, διότι όλα γίνονται για κάποιο λόγο. Αυτά είχα να σου πω. Πολύ σημαντικά πράγματα, έτσι. Λοιπόν, εννοείται κάνουμε αποκαλύψεις και γι' αυτό βγαίνουν πολύ ιδιαίτερες πληροφορίες. Σας παρακαλώ πολύ, αυτές είναι οι πληροφορίες. Αν θέλετε, σεβαστείτε τις, αν όχι, okay, εντάξει, προχωρήστε. Μπορείτε όμως, που είπαμε και προηγουμένως, να κάνετε και σύνθεση, να πάρετε δηλαδή, οπ, κοίταξε να δεις, με ενδιαφέρει αυτά που είπε ο Ακάς, έτσι, γιατί σας είπα πάρα πολύ σημαντικές πληροφορίες και ανοίξαμε ένα πεδίο ιδιαίτερο. Ωραία, λοιπόν.
Ολοκληρώσαμε και με αυτό. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Πολύ αποκαλυπτικό, πολύ ιδιαίτερο και αυτό το άνοιγμα. Είχε πάρα πολύ σημαντικές πληροφορίες. Μόνο και μόνο από πληροφορίες να το πάρετε, το δείτε. Είχε πολλά πράγματα να σας πει. Έτσι είναι. Ωραία, το βάζουμε εδώ. Ωραία, επιτρέψτε ένα λεπτό να κάνω κάτι. Sorry που θα το κάνω. Να το ανακατέψω λίγο. Γιατί ήταν λίγο έντονο ενεργειακά. Ναι, ναι αγαπημένοι μου, είδατε που ξανά πέσε έτσι. Έπεσε δεύτερη φορά. Ναι αγαπημένοι μου, σε ευχαριστώ πολύ. Σου τα αποκάλυψα όλα. Εντάξει, ξέρεις τι θα κάνεις τώρα. Έλα εδώ, θα σε βάλω ανάποδα. Θα σου βάλω και ένα κρυσταλάκι εδώ, περίμενε. Θα σου βάλω εδώ και ένα κρυσταλάκι για να υπάρχει λίγο, να καθαρίζει λίγο η ενέργεια. Μάλλον να βάλω αυτόν εδώ για να καθαρίζει. Πολύ έντονο. Ωραία, εντάξει. Και προχωράμε. Πάμε στο επόμενο. Αχα, εδώ είμαστε. Αυτό είναι το επόμενο σπιτάκι. Εντάξει. Το βάζουμε εδώ για να δούμε. Α, μάλιστα. Με αυτές τις όμορφες κάρτες. Πολύ ωραία. Για να δούμε. Ετοιμάζομαι κι εγώ. Για να δούμε. Τι μπλούζα θα βάλω τώρα για αυτή την επίσκεψη. Λοιπόν, All Star. Ποια All Star να βάλω. Θα βάλω τα μπέζ μου τα All Star. Βέβαια, βέβαια. Έχω μεγάλη συλλογή από All Star. Τα μπέζ μου τα All Star. Τα όμορφα, τα ωραία. Το τζινάκι μου, το ξεβαμένο. Και τι θα βάλω από πάνω. Πουκάμισο ή μπλουζίτσα. Και αν βάλω μπλουζίτσα, τι να βάλω. Όχι. Πουκάμισο μου βγαίνει να βάλω και μάλιστα μου βγαίνει πορτοκαλί. Μάλιστα, έχω ένα πορτοκαλί, ωραίο πουκάμισάκι. Πορτοκαλίς λοιπόν, το βάζω, δίνομαι. Βάζω τα ωραία μου τα αρώματα, τις κάρτες μου. Για να δούμε τώρα εδώ. Ωραία. Πολύ, πολύ δυνατό εδώ. Πολύ σίγουρο και δυνατό αυτό το ανακάτεμα εδώ. Μάλιστα. Και πάμε να δούμε το κεντρικό μας σημείο. Έλα ρε και εσύ είσαι παγιδευμένος. Παγιδευμένος. Τι έγινε μου. Λοιπόν, εννέα μπαστούνι. Μου λες ζακάζουμε, έλα και σε μένα. Έχω δώσει μάχες, έχω παλέψει, έχω κάνει, έχω κουραστεί. Ουφ, κουράστηκα. Το σπίτι λοιπόν που έρχομαι αποκαλύπτεις και λέει, κοίταξε να δεις, εδώ υπάρχει και κούραση, υπάρχει και δυσκολίες, υπάρχουν και διάφορα πράγματα και έχει πολεμήσει αυτό το άτομο και έχει προσπαθήσει και κουβαλάει ευθύνες, οικογενειακές ευθύνες, επαγγελματικές, εν πάση περιπτώσει νιώθεις ότι κουβαλάς πάρα πολύ πράγματα. Αντέχεις να το κουβαλήσεις, έχεις πολεμήσει τη ζωή σου, το γνωρίζεις, είσαι πολεμιστής πραγματικά, πολεμίστρια. Κουβαλάς και βάρη όμως. Μήπως κουβαλάς τα βάρη των αλωνών. Για κάτσε, θα τα δούμε. Για να επιλέξουμε μία ακόμα κάρτα. Είναι το 6 της Α, μάλιστα. Εσύ λοιπόν έχεις μία πεποίθηση, μία σκέψη που λέει το εξής. Θα κουβαλήσω, θα κουραστώ, θα μου φύγει σχεδόν η ψυχή, αλλά θα νικήσω. Α, μάλιστα. Εσύ έτσι λες. Είναι αυτό που ακούω πολλές φορές. Θα δουλέψω σκληρά και πιο σκληρά και ακούω. Καμιά φορά και από την εμπειρία μου και όλα αυτά που λένε, έχω δουλέψει σκληρά, θα δουλέψω ακόμα πιο σκληρά. Μάλιστα. Αν δίνεις, λέω τώρα, το 100% των δυνατοτήτων σου, λέω στην εργασία, στο πούμε στην εργασία, έτσι. Την επόμενη μέρα, και πες ότι η εταιρεία σου κάνει κάτι, σου δίνει λεφτά ή δεν ξέρω τι είσαι, σου είσαι ένα βαθμό. Τι θα δώσεις. Το 150% δεν μπορείς. Έχεις φτάσει ήδη το 100%. Τι γίνεται. Μήπως το δουλεύω σκληρά είναι ένα παραμύθι. Λέω, απλά λέω, ένα προβληματισμό. Έχω έρθει στο σπίτι σας και μου λέτε, ακάζω, εγώ δουλεύω σκληρά, έχω προσπαθήσει, πολλή ενέργεια, σπαταλάω, κάνω τα καταλάβω, αλλά πιστεύω ότι έτσι είναι το σωστό. Μήπως το δουλεύοντας σκληρά, δεν λέω να μην δουλεύουμε, δεν λέω να ξυνόμαστε, μήπως όμως το δουλεύω σκληρά σημαίνει και χάνω κάπου την ενέργειά μου, τη χάνω την ενέργειά μου, αλλά πιστεύω ότι θα νικήσεις, αλλά κάπου υπάρχει ένα μπέρδεμα, νιώθω ένα μπέρδεμα. Για να το δω. Για να αρχίσουμε να συνεχίσουμε. Να χτίζουμε το σπίτι μας εδώ. Α, βέβαια. Φυσικά και εσύ το θεωρείς ότι θα είναι. Μα η απάντησή σου αυτή είναι, ναι. Και μου λες, φυσικά, ναι. Διότι έτσι έρχονται τα χρήματα. Έτσι έρχεται η δόξα. Έτσι κρατάω το όνομα. Εδώ μπορεί να σημαίνει τώρα και έχετε πάρει μια δουλειά. Οικογενειακή, μπορεί να είναι οικογενειακή επιχείρηση.
Μπορεί να είναι μια δουλειά η οποία να σας προσφέρει τιμή, τίτλο, δόξα, γνωριμίες, επαγγελματικές, χρήματα πολλά, ό,τι. Και κουράζεστε, μάλιστα. Οκ. Αυτή είναι η πεποίθησή σας. Εμένα η δική μου πεποίθηση, σας το πω. Θεωρώ εγώ και με την εμπειρία μου και από την προσωπική μου εμπειρία και από άλλους ανθρώπους που έχω γνωρίσει και τα λοιπά, είναι ότι όταν είσαι συνέχεια μόνιμα σε αυτή την πίεση, καίγεσαι. Και όταν σέρνεσαι και δεν έχεις την ενέργεια να πας το πρωί στη δουλειά σου με ενέργεια, κέφι και δύναμη, δεν θα είσαι αποδοτικός, δεν θα είσαι παραγωγικός, παραγωγή κτλ. Τώρα βέβαια εδώ ισχύει το ίδιο και για την αγάπη και τον έρωτα. Δεν πρέπει να δουλεύεις σκληρά για μια αγάπη, για μια σχέση, για έναν έρωτα. Πρέπει να προχωράει και λίγο, να κυλάει και από μόνο του. Αν δεν προχωράει, λίγο... Εντάξει, βέβαια και οι άνθρωποι είναι αυτό που λένε ευρεακά, θα να το προσπαθήσω κιόλας. Ναι, είναι, το σέβομαι αυτό, όντως έχεις δίκιο σε αυτό. Που κάποιοι άνθρωποι το προσπαθούν, το πόλεμαν, ρε παιδί μου, πρέπει να δουλέψω πολύ γιατί να με κρατήσουν, μην χάσω τη δουλειά μου. Πρέπει να δουλέψω, μάλλον πρέπει να δουλέψω πολύ με τη σχέση μου γιατί εντάξει, δεν θέλω να τη χάσω. Δεν ξέρω και πολλούς τρόπους. Έχεις δίκιο, έχετε δίκιο σε αυτό. Για να δούμε όμως. Για να δούμε τη συνέχεια. Το επόμενο είναι τι γίνεται, ρε παιδί μου. Τι δεκάρια έχουν πέσει εδώ. 1, 2, 3. Εδώ στο παρελθόν έχεις προδοθεί. Το σπίτι αποκαλύπτει ότι έχεις προδοθεί από ανθρώπους και από καταστάσεις. Έχεις περάσει δύσκολα. Όντως, έχεις πολεμήσει, έχεις περάσει δύσκολα, έχεις τραβήξει μεγάλο ζωή, είτε άντρας είτε γυναίκα, σε πολλά επίπεδα. Είτε συναισθηματικό, είτε επαγγελματικό, είτε από συγγενείς, είτε βάλτε ό,τι θέλετε. Οποιαδήποτε κατάσταση. Έχεις περάσει πολύ δύσκολα. Και βέβαια εδώ αυτό το οποίο σου λέει είναι: έχω προδοθεί, έχω παλέψει, αλλά θέλω τελικά να βγάλω λεφτά. Βγάζω λεφτά, θέλω να βγάλω λεφτά, παλεύω για αυτά, αλλά συναντάω και προδοσίες στη διαδρομή μου, στον δρόμο μου, έτσι. Φίλοι μου, δυστυχώς, φίλες και φίλοι, ζούμε σε μια πολύ ανταγωνιστική κοινωνία, η οποία θα έλεγα ότι αυτό ισχύει από αρχή πολιτισμού των ανθρώπων. Ο ανταγωνισμός υπήρχε εδώ και χιλιάδες χρόνια μέσα στο DNA, μέσα στο αίμα των ανθρώπων. Όπου αν δουν κάποιον ο οποίος τα καταφέρνει λίγο καλύτερα, αμέσως να τον... Μην δούμε, να το πω διαφορετικά, μην δούμε έναν πολύ καλό αστρολόγο, αμέσως όλοι να πέσουν πάνω τον φάμε. Μην δούμε έναν επαγγελματία καλό να πέσουμε να παίζουν ανταγωνισμό. Να τον φάει ο ανταγωνισμό, να τον ξεσκίσει, όχι να τον φάει. Μην δούμε κάποιον να έχει μια σχέση πολύ όμορφη, έναν άντρα με μια πολύ όμορφη γυναίκα, να ταιριάζουν, να κάνουν. Αμέσως πέφτουν οι φίλοι δίπλα, λυκοφιλίες που λένε και παπ. Μη δούμε μια γυναίκα, την αδερφή μας, δεν ξέρω τι λέω τώρα, να έχει ένα πολύ ωραίο δεσμό με έναν άντρα, έτσι, που να την αγαπάει, να πηγαίνουν πολύ καλά. Αμέσως γύρω-γύρω το σόι, μου ήρθε το σόι να πω έτσι, το περιβάλλον αυτά, πέρα τους φάει. Έτσι είναι εδώ. Ανταγωνισμός πολύ μεγάλος και εσύ αναζητάς να βγεις νικητής από αυτόν τον ανταγωνισμό, έτσι. Ρε τι βγαίνει εδώ, όπα, εδώ τι βγαίνει, ένα άλλο μπαστούνι, είναι ο υπότης μπαστούνι. Οκ, αυτό είναι καλό. Ο υπότης μπαστούνι δείχνει ότι ναι, δεν μασάς. Ότι έχεις βάλει στόχους, έχεις δύναμη, θέλει να τους κατακτήσεις τους στόχους σου και θα κάνεις το παν για να τους κατακτήσεις τους στόχους σου, όπου και αν πας, και εδώ βγαίνει μάλιστα χρήμα εδώ. Λοιπόν, φίλε μου, όσον αφορά γιατί είναι και η κάρτα του μέλλοντος εδώ τώρα. Το σπίτι σου αποκαλύπτει και λίγο και το μέλλον εδώ. Χρήματα, γνωριμίες, βασιλιάς πεντάκτημου, πάλι χρήμα και νίκη. Συντονίζεσαι πολύ έντονα με αυτές τις καταστάσεις. Εντάξει. Μπορεί να είναι τα οικονομικά, τα επαγγελματικά να είναι επιτυχία, μπορεί να είναι μια γνωριμία η επιτυχία, μπορεί να είναι μια σύνδεση, μπορεί να είναι μια πληροφορία, έτσι. Ξέρεις τι είναι να έχεις την πληροφορία ότι πήγε να επενδύσεις σε αυτή τη μετοχή, γιατί σε τρεις μέρες, λέμε πραγματικά, όχι υποθετικά, σε τρεις μέρες, ξέρω εγώ, θα δώσεις παραδείγματος χάρη. Θα την αγοράσει μετοχή με, λέω τώρα, 10 ευρώ και θα γίνει επί 1000 σε 3 μέρες. Θα την αγοράσεις. Να το πώς γίνουν τα λεφτά. Με επενδύσεις. Αμέ.
Αλλά εν πάση περιπτώσει αυτό το οποίο δηλώνει εδώ είναι ένα κοίτα, το στρώσιμο γίνεται, είναι πολύ δυνατό ενεργειακά, έτσι. Έχει πολύ ενέργεια, έχει πολύ δύναμη. Και γενικά εσείς που σας έχω επισκεφτεί, ένα κλειδί που έχω να σας πω είναι ότι είστε πολύ δυνατή και μπορεί να γίνετε και πολύ πετυχημένοι. Πολύ οργανωμένοι. Μπορεί να πετύχετε πολλά πράγματα στη ζωή σας. Εννοείται μπορεί να τα πετύχετε. Να και ένας βασιλιάς εδώ πέρα. Ο αυτοκράτορας έχει βγει εδώ, που δηλώνει αρκετή ενέργεια, δύναμη και χτίζω την αυτοκρατορία μου. Ό,τι είναι για τον καθένα, έτσι, ό,τι σημαίνει για τον καθένα. Και επιτυχία και αναγνωρισιμότητα και κάνω πράγματα. Ναι, όλα αυτά. Για να δω και το επόμενο τώρα να το δούμε εδώ, που σας σταυρώνει. Ωραία, πολύ ωραία κάρτα. Λοιπόν, όντως είναι πολύ δυνατό deck, που δηλώνει ότι δεν το βάζω κάτω. Με προδώσανε, έχω όμως δύναμη, πολύ μεγάλη δύναμη, γιατί είχε βγει εδώ ο ακόλουθος μπαστούνι, που είναι ο ακόλουθος μπαστούνι και σημαίνει και τα νέα ξεκινήματα και πηγαίνει για νίκη. Εδώ είναι αυτό που σας σταυρώνει, που σημαίνει ότι πρέπει να το διαχειριστείτε, έτσι. Λοιπόν, δύναμη, ναι, το έχετε τη δύναμη τελικά, μπορείτε να τα καταφέρετε, να πολεμήσετε. Εδώ σημαίνει πολεμάω και τα καταφέρνω στο τέλος. Αυτό που βγαίνει γενικά από το σπίτι, που βγαίνει από εσάς, από όλα αυτά, είναι ότι βγαίνει ότι έχετε δύναμη. Εδώ μπορεί να υπάρχει ένας πατέρας που σας έχει βοηθήσει πάρα πολύ, ή ένας μέντορας, ή ένας άνθρωπος που σας έχει βοηθήσει πάρα πολύ γενικά, ή θα σας βοηθήσει και τώρα. Εντάξει, θα πολεμήσετε, έχετε κουραστεί, αλλά ανανεώνεστε. Έχετε ένα ταλέντο της ανανέωσης εσείς λίγο. Και προχωράτε σε νίκη. Και υπάρχει και ένας βασιλιάς εδώ που σας βοηθάει. Και υπάρχει και ένα δέκαδο πεντάκινο το οποίο σας βοηθάει. Μπορεί να είναι και εδώ η οικογένεια στο που σας βοηθάει. Εδώ είναι η εχθρή. Μπορεί να είναι το παρελθόν, έτσι. Γιατί εδώ είναι η κάρτα λίγο του παρελθόντος, που σημαίνει ότι τους ξεπεράσατε, τους νικήσατε. Δεν έχετε να φοβηθείτε κάτι. Εντάξει λοιπόν. Ωραία. Πάρα πολύ ωραία μήνυματα. Πολύ ενδιαφέρον. Τι λες, είχε ενδιαφέρον ή δεν είχε ενδιαφέρον? Είχε ενδιαφέρον. Είπαμε, μπορεί να κάνουμε και συνδυασμούς με τα σπίτια, να επιλέξετε εσείς. Ωραίο το σπίτι αυτό, ευχαριστούμε πάρα πολύ αυτό το σπίτι. Μας αποκάλυψε πάρα πολύ ωραία πράγματα. Δύναμη, το κλειδί για εσάς ήταν η δύναμη λοιπόν. Και πάμε τώρα στο τελευταίο όμως όμορφο σπίτι, που είναι αυτό εδώ πέρα. Και φυσικά εννοείται ότι το κάθε σπίτι σημαίνει και είναι και η ασφάλειά μας. Είναι εκεί που πηγαίνουμε και βρίσκουμε καταφύγιο. Είναι εκεί που πηγαίνουμε και περνάμε καλά. Ετοιμαστείτε λοιπόν. Ετοιμάζομαι εγώ. Ετοιμάζετε εσείς το σπίτι, το καθαρίζετε, βάζετε σκούπα, σφουγγαρίζετε. Κάνετε αυτό. Πάει ο σύζυγος, δεν ξέρω, ο σύντροφός σας, παίρνει τυριά, παίρνει αυτά, παίρνει να φάμε, παίρνει μπυρίτσες, κρασάκια, εσείς στο σπίτι μέσα, πέφτει φασίνα, χαμός γίνεται. Σας βλέπω τώρα τι κάνετε. Και εγώ αρχίζω τώρα και βάζω, για να δω ποια All Star θα βάλω τώρα. Θα βάλω, μάλιστα, θα βάλω τα All Staράκια μου, τα οποία είναι πολύχρωμα. Ναι, ναι, τα οποία έχουν τρία χρωματάκια, είναι πολύ όμορφα, σαν σημεούλα είναι, γραμμούλες δηλαδή. Έχουν και τρία καρφάκια από πίσω, μια χαρά έτσι και λίγο ροκ. Για να δω λοιπόν σε εσάς, ποια μπλούζα να βάλω σε εσάς, παιδιά. Για να δω, για να σκεφτώ λιγάκι. Μπλούζα ή πουκάμισο. Τι μου έρχεται. Α, μάλιστα. Έχω κλειστά τα μάτια τώρα, έτσι ανακατεύω και κλειστά τα μάτια για να μου έρθει φλασιά. Λοιπόν, τι μπλούζα να βάλω, για μισό λεπτό, για να δούμε. Θα βάλω. Α, τι μου έρθει, ρε παιδιά. Μπράβο. Βλέπατε Game of Thrones. Βλέπατε τον. Αν βλέπατε Game of Thrones, υπήρχε ο Νάνος. Δεν θυμάμαι τώρα το όνομά του που διαφεύγει. Έχω μια μπλούζα Game of Thrones. Η οποία στα αγγλικά βέβαια γράφει My mind is my weapon. Το μυαλό μου είναι το όπλο μου. Α, αυτή την μπλούζα θα βάλω. Είναι προς το. Έχει ένα ιδιαίτερο χρώμα. Έχει βεβαίως τα σύμβολα του. Του Λάνιστερ όμως, του, πώς το λένε, του Νάνου κάπως, δεν το θυμάμαι τώρα ακριβώς το όνομα, συγχωρέστε με, τέλος πάνω, λοιπόν δεν πειράζει. Λοιπόν, και είναι λίγο προς το χρώμα, δεν είναι τυχαίο, τέτοιο χρωματάκι, περίπου, λίγο πιο ανοιχτό, μάλιστα. Ρε τι γίνεται στον κόσμο, μάλιστα. Και ετοιμάζω, λοιπόν,
Και έρχομαι, ανακατεύω το τάρο μου εγώ. Τι θέλετε εσείς για δώρο? Κάτι πρακτικό θέλετε. Εγώ καιρός έχει βγει εδώ. Κάτι πρακτικό θέλετε για το σπίτι? Εντάξει, οκ, okay, για να δούμε. Θα σας φέρω κάτι πρακτικό. Κάτι το που να είναι χρήσιμο, δηλαδή να το χρησιμοποιείτε σχεδόν καθημερινά. Και για να δούμε τώρα εδώ τι θα δούμε. Ωραία. Τσούκου τσούκου. Και μάλλον, όχι. Άλλαξα γνώμη, δεν ξέρω, άλλαξα γνώμη. Εδώ έτσι, το κεντρικό σημείο, 8 μπαστούνι. Μάλιστα. Με περιμένετε κι εσείς με αγωνία, ρε παιδί. Εντάξει, 8 μπαστούνι, επισκέψεις, νέα. Εδώ είναι και αλλαγές και τα χαρούμενα νέα και όμορφα πράγματα. Ωραία. Με χαρά λοιπόν. Να έρθει και ο ΑΚΑΣ να μας πει πράγματα. Και πάμε εδώ, βέβαια, δηλώνει ταχύτητα, δύναμη, γενεοδορία. Και τι έχουμε εδώ? Α, μάλιστα, έχουμε μία σελήνη. Εδώ λοιπόν η σελήνη, εδώ δείχνει τους ηχθείς κυβερνήτη. Στην αστρολογία ο κυβερνήτης της σελήνης βέβαια είναι ο καρκίνος. Οκ, δεν πειράζει, μικρό το κακό. Εδώ τώρα λέει, πρόσεξε να δεις τι αποκάλυψη σου λέει εδώ, ότι θέλω να δω πράγματα τα οποία να είναι αληθινά, να είναι πραγματικά, γιατί το φεγγάρι έχει και μυστικά. Εσείς εδώ έχετε και μυστικούλια λοιπόν. Οκ, εντάξει, μια χαρά. Για να δούμε λοιπόν τι θέλει να μας πει όλη αυτή εδώ πέρα η ιστορία είναι. Α, τι έγινε ρε παιδιά, γιατί στεναχωριέστε? Ένοχα μυστικά τα οποία σας φέρουν σε... Τι μυστικό να είναι αυτό ρε παιδί μου, τι έγινε? Πολύ μεγάλη ανησυχία. Δεν ξέρετε πού να πάτε στο επόμενο βήμα. Ίσως γι' αυτό με περιμένετε με αγωνία για να έρθω λίγο να βάλουμε έτσι αν θέλετε μία σειρά. Η σελήνη που δεν είναι ικανοποιημένη, που υπάρχει το ψυχικό κομμάτι μέσα, τα μυστικά, τα ανομολόγητα, τα οποία δεν έχουν εκφραστεί, δεν λέγονται, και όλα αυτά σας πιέζουν και θέλετε να τα εκφράσετε, να βγουν από μέσα σας και να βγει αυτή η θλίψη που έχετε και αυτή η στεναχώρια. Έλα ρε παιδί μου, γιατί? Αχ, στεναχώρια σε όλους τους ανθρώπους. Στεναχώρια για τα οικονομικά, εδώ είναι ένα τάβρο, εδώ είναι το ζώδιο του τάβρου, όλα τα ζώδια βέβαια της γης, αλλά του τάβρου ας πούμε, που σημαίνει ότι κοίταξε να δεις, παλεύω, αλλά τα οικονομικά μου δεν βελτιώνεται και πάρα πολύ. Γιατί είναι μια κάρτα που δείχνει οικονομική, που δείχνει οικονομικό κέρδος με υπομονή, αλλά όχι τόσο πολύ. Βέβαια αυτή η κάρτα έχει ένα ερώτημα. Τα εφτάρια γενικά στα ταρό, οι μικρές αρκάνες, βάζουν πάντα ένα ερώτημα. Τα εφτάρια έχουν ένα ερώτημα. Και εδώ λέει, αξίζει να περιμένεις? Δεν ξέρω. Ποιο είναι το ερώτημά σου? Στο ερώτημα που έχεις ή που μου κάνεις. Γιατί έχω μπει σε πολλά σπίτια τώρα και μου λένε, αξίζει να περιμένω την αγάπη. Αξίζει να περιμένω ένα μεγάλο έρωτα. Αξίζει να περιμένω τη δουλειά. Αξίζει να περιμένεις? Αυτό πρέπει να το απαντήσεις εσύ. Πρέπει να το αναλύσουμε λιγάκι όμως. Γιατί το 7 σημαίνει και αναλύω. Σημαίνει και τα βάζω κάτω. Αξίζει? Για να δούμε. Αξίζει. Μάλλον αξίζει. Πολλές φορές κάποια πράγματα είναι ότι, ναι, ωραία, λοιπόν, τώρα καταλαβαίνω. Εδώ το περίγραμμά σου, τέσσερις γωνίες του σπιτιού που μιλάνε, το σπίτι μιλάει και σου μιλάει τώρα και σου λέει μέσα από μένα και σου λέει πληροφορίες, είναι ότι πρέπει να αφήσεις πίσω το παρελθόν σου. Ό,τι σε στεναχώρησε, ό,τι σε έφερε σε δύσκολη θέση, πρέπει να βρεις ξανά την έμπνευσή σου και να πάρεις και να το κάνεις αυτό πράξη. Χρειάζεται μια προετοιμασία, χρειάζεται να σχεδιάσεις κάποια πράγματα, έτσι. Χρειάζεται να δεις πού πρέπει να κοιτάξεις για να φύγεις, να κάνεις πράγματα, να μπεις σε κίνηση και αυτά που έκρυβες να μην σε ενοχλούν πλέον και επίσης να αφήσεις τις ενοχές ή τις δυσκολίες, όλο αυτό το άγχος που έχεις και σε δυσκολεύει πάρα πολύ, και να μπεις λίγο, και επειδή το 3 εδώ σημαίνει και λίγο χαρά. Εντάξει. Αν κάνω επίσης 7 και 3, 10, μου κάνει 10, μου κάνει το 1, σημαίνει και είναι καινούριο ξεκίνημα. Έχεις λοιπόν ανάγκη από ένα νέο ξεκίνημα και βεβαίως το νέο άλλο 7 εδώ. Λοιπόν, που εδώ είναι το άρμα, ο κυβερνήτης είναι ο καρκίνος, είναι η οικογένεια, είναι ότι κοίταξε να δεις, θα συναντήσεις δυσκολίες, αλλά έχεις τη δυνατότητα να βγεις νικητής, νικητρία. Αυτό σου λέει εδώ. Αυτό σου λέω κι εγώ. Αυτό σου λένε και όλοι οι ειδικοί, θα σου πούνε.
να το πω έτσι λίγο, δηλαδή ότι έχεις τη δύναμη, οποιαδήποτε δυσκολία, να την ξεπεράσεις και να βγεις νικητής. Και αυτό είναι μια πραγματικότητα. Γι' αυτό ήθελες πριν και το δώρο το πρακτικό, έτσι. Έχεις, μπορείς με συγκέντρωση, με αποφασιστικότητα, έτσι, να θριαμβεύσεις, να προχωρήσεις, να κάνεις πράγματα. Το έχεις. Το έχεις το δυναμικό. Για να δω και εδώ πέρα τώρα το άλλο. Και δικαιοσύνη. Έχει υπόψη σου ότι στη ζωή μας πολλά πράγματα είναι αίτιο και αιτιατό. Είναι καρμικές διαδικασίες. Δεν τις γνωρίζουμε με μεγάλη λεπτομέρεια πώς ο νόμος του κάρμα λειτουργεί κάθε στιγμή. Σε οποιοδήποτε αδίκημα, αν θέλεις, ή σε οποιαδήποτε πράξη. Όμως εδώ, αυτό το οποίο σου λέω, ότι κάθε πράξη έχει και μία, ότι κάθε πράξη που κάνουμε, και δράση βεβαίως, έχει και ένα αντίκτυπο. Γι' αυτό χρειάζεσαι καθαρότητα σκέψης, διέστηση, λογική, διέστηση και λογική σε συνδυασμό, να κρατήσεις ισορροπίες και η πηξίδα της ψυχής σου θα σε κατευθύνει στη σωστή διαδρομή. Θα το βρεις το δρόμο σου, γιατί κάπου νιώθεις λίγο χαμένος. Αυτό είναι η ιστορία. Το μήνυμά σου για σένα είναι ότι νιώθω λίγο χαμένος, χαμένη. Νιώθω λίγο, δεν ξέρω τι να κάνω, πού να πάω, αν είμαι ικανοποιημένος, ικανοποιημένη. Και υπάρχουν και πολλά πράγματα που φυσικά σε απασχολούν και σε κρατούν ξάγρυπνο ή ξάγρυπνη. Αλλά αυτό είναι το μήνυμα. Εδώ λοιπόν ένα πράγμα που βγαίνει είναι το τρία κούπα. Το τρία κούπα πάντα σημαίνει χαρά. Σημαίνει χαρά να περνάμε όμορφα, συναντήσεις με φίλους, με φίλες, έτσι να βρούμε τη χαρά μας. Εδώ σημαίνει και κάτι άλλο. Μάλιστα, γι' αυτό βγήκε στη σελήνη. Εδώ σημαίνει μπορεί να σε ενδιαφέρει ένα άλλο πρόσωπο μέσα από μία κοινή παρέα. Είτε είσαι άντρας, είτε γυναίκα, μπορεί να είσαι σε σχέση, μπορεί να είσαι μόνος, μόνη, οτιδήποτε, δεν μετράει αυτό τώρα, δεν μετράμε αυτό. Αυτό που παίζει ρόλο είναι ότι μπορεί να σε ενδιαφέρει ένα άτομο το οποίο είναι σε μία κοινή παρέα, εντάξει, και θέλεις πάρα πολύ να κάνεις κάτι μαζί του, ουσιαστικό, επειδή είναι ο καρκίνος εδώ και ο καρκίνος συμβολίζει στην αστρολογία σε κάποιες μοίρες, σε κάποιες πύλες, σε κάποιες μοίρες, ο καρκίνος συμβολίζει τον ερωτισμό και τη σεξουαλική πράξη, έτσι. Υπάρχει αυτή η επιθυμία. Και κάνεις υπομονή και λες αξίζει να περιμένω, να κάνω την κίνηση, το μετράς πάρα πολύ εδώ. Ή θα φάμε χιλόπιτα. Αυτό είναι το πρόβλημά σου. Ερωτικής φύσης, okay. Και καθαρά, βέβαια, εδώ. Και το επόμενο είναι να το εδώ, αυτό εδώ. Σε δυσκολεύει να ανοίξεις την καρδιά σου, να δώσεις και να πάρεις αγάπη. Καρκίνος και εδώ, πρόσεξε να δεις, εδώ τώρα, για να δω, έχουμε λοιπόν 1, 2, 3 κάρτες, οι οποίες είναι νερό. Για μισό λεπτό θα σου πω γιατί σκέφτομαι την ανάλυση νερό και έχουμε και φωτιά που είναι και το πάθος, έχουμε και το άρμα που θέλεις να πάρεις αποφάσεις αλλά έχεις λίγο δυσκολία να το συγκεντρώσεις και κάνεις υπομονή και εδώ υπομονή γιατί αυτός εδώ δεν έχει ξεκινήσει, το άρμα είναι καλή καρτά αλλά δεν έχει ξεκινήσει όμως, δεν το έχει βάλει μπροστά να πει ωραία πάμε δεξιά ή πάμε αριστερά ή πάμε ευθεία ή πάμε εκεί και το καθυστερείς και το αργείς και βασανίζεσαι. Λοιπόν, αυτό βεβαίως θα μπορούσε να έχει να κάνει σχέση και με τα ερωτικά βεβαίως, αλλά και με τα επαγγελματικά. Είναι μια δουλειά, είναι κάτι που κυνηγάς, έχεις μεγάλη αγωνία, περνάς κάποιες περίεργες καταστάσεις, ναι. Το ρίξιμο όμως εδώ, αυτό που θέλει να σου πει, είναι ότι έχεις πολύ μεγάλη δύναμη. Το ρίξιμο που θέλει να σου πει είναι ότι μπορείς να τα καταφέρεις, μπορεί να χρειαστεί υπομονή, μπορεί να χρειαστεί να επικοινωνήσεις, εδώ επειδή το κεντρικό κομμάτι είναι η επικοινωνία, να επικοινωνήσεις, είτε είναι έρωτας, είτε είναι επαγγελματικά, κάπου να εκφράσεις το ενδιαφέρον σου. Εντάξει. Και αν είναι δίκαιο και σωστό, το σύμπαν θα στο φέρει. Αν δεν πρέπει να γίνει, δεν είναι για το καλό σου, δεν θα στο φέρει. Έτσι λειτουργούν πολλές φορές τα πράγματα. Και μπερδευόμαστε και λέμε αχ με απέρριψε γιατί δεν είναι στο σχέδιο της ζωής σου ίσως. Εδώ η σελήνη στην αστρολογία είναι
ας το πούμε η ψυχή μας. Ας το πούμε. Είναι και η ψυχή μας, αλλά είναι και άλλα πράγματα που μετράμε. Τα σχέδια δηλαδή. Υπάρχει σχέδιο ζωής. Βεβαίως και υπάρχει ένα σχέδιο ζωής. Η σελήνη το αποκαλύπτει. Οι δεσμοί της σελήνης, να το πω έτσι, το αποκαλύπτουν αυτό. Το σχέδιο ζωής σου, να το πω έτσι. Έχεις ένα σχέδιο ζωής, το οποίο φυσικά από σένα είναι κρυφό. Και για να το αποκαλυφθεί αυτό χρειάζεται άλλες καταστάσεις. Λοιπόν, εδώ όμως θέλει να σου πει ότι έχεις και πράγματα στην ψυχούλα σου μέσα που κουβαλάς, που προσπαθείς να βγουν, να κάνουν, να τα καταφέρεις. Έχεις πράγματα, έχεις αρκετά πραγματάκια. Αλλά συντονίζεσαι με ωραία πράγματα. Όμως δεν είναι άσχημες κάρτες, είναι καλές οι κάρτες. Εσύ κάπου πρέπει να προσδιοριστείς, να βάλεις στόχους. Πρέπει να ανοιχτείς συναισθηματικά, να ανοίξεις την καρδούλα σου. Να ελκύσεις αυτό το οποίο θέλεις, να φύγεις από αυτό το δράμα που ζεις και τη στεναχώρια. Έχεις τη δικαιοσύνη με το πλευρό σου, που είναι δυνατό χαρτί. Και η δικαιοσύνη σημαίνει χρησιμοποιώ και τη λογική και τον αισθηκτό μου και μπορώ να καταφέρω πράγματα, να προχωρήσω, να κάνω. Ωραία. Και εδώ τώρα, λοιπόν, υπάρχει το εξής ερώτημα. Πού σας αφήνω. Πέρα από το πώς σας φάνηκε, αν σας άρεσε, είναι επίσης και το εξής. Τι γνώμη έχεις εσύ για όλα αυτά. Αποκόμισες κάτι. Σε βοήθησε. Ή επέλεξες μία κάρτα. Ή δύο, ή τρεις, ή τέσσερις, ή πέντε. Ή συνδυασμό. Σε βοήθησε να καταλάβεις αρκετά πράγματα. Αυτό έχει σημασία. Σε ευχαριστώ.